Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην παρέα μας. 27 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, και είμαστε εδώ ζωντανά, ολοζώντανα από τη συχνότητα του Ήπειρος TV1, παρακολουθώντας την εκπομπή μας και φυσικά μπορείτε να τη βλέπετε, να το πω και αυτό επειδή πολλοί στέλνετε μηνύματα, μπορείτε να τη βλέπετε και μέσα από την πλατφόρμα μας στο www.epirustv1.eu σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Μπορείτε να έχετε φυσικά επικοινωνία και με την εκπομπή μας, με τους τρόπους που θα απαριθμίσω ευθύς αμέσως και βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στο 6970-42-47-82 στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα με απλή χρέωση, είτε τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 26510-68541 και 68542 για τους φίλους του διαδικτύου και του Facebook, έτσι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα μας σας περιμένει στο Facebook, η ώρα της Ηπείρου με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνετε τα μηνύματά σας και εκεί και τα διαβάζουμε. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα δούμε με τι καταπιάνεται ο Αθηναϊκός τύπος. Θα έρθουμε σε κάποιες ειδησούλες που ξεχωρίζουν, θα σας τις δώσω αργότερα εδώ τοπικά. Πάρα πολλές εκδηλώσεις είχαμε, μεγάλα αθλητικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων. Κάτι δείχνει αυτό, κάτι καλό γίνεται. Κάτι καλό έχει γίνει και στις αθλητικές υποδομές της περιοχής, όπως το κολυμβητήριο που φιλοξενεί από σήμερα τους πανευρωπαϊκούς αγώνες τεχνικής κολύμβησης. Ενώ και άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα θα λάβουν χώρα τις επόμενες ημέρες στην περιοχή. Είχαμε χθες το βράδυ την εκδήλωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Και άλλα πολλά θέματα τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε είτε στην εκπομπή είτε να τα δούμε και στα δελτία ειδήσεων του Ήπειρος TV1 που ακολουθούν. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδά μας και αμέσως μετά πρώτος μας καλεσμένος, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Χρήστος Μαντάς, θα είναι εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το Έθνος. Πολύ ωραία. Αναδρομικά 10 μηνών, ορολογιακή βόμβα για τη νέα κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα. Αναλυτικά όλα τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σήμερα πληρώνονται οι διαφορές για 8.303 αποστράτους. Η Ελλάδα χρειάζεται νέα εθνική αυτοπεποίθηση. Ομιλία παρέμβαση Καραμαλή στο Βελίδιο. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε μετά από 10 χρόνια, πρέπει να πούμε περίπου. Χρήστος Πίρτζης, επενδύσεις 10 δις σε έργα για μεταφορές και υποδομές. Το μέλλον της υγείας κρύβεται στην νανοτεχνολογία, σύμφωνα με το Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Και μπορούμε να δούμε τι λένε τα νέα. 17 εγκλήματα ζητούν τιμωρία. Ποιες υποθέσεις κινδυνεύουν με παραγραφή εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση. Από την εθνική τραγωδία στο Μάτι και τη Σκευωρία με την Οβάρτη μέχρι τις οπλικές προμήθειες και τον Καλογρίτσα. Τι προβλέπει ο ισχύον νόμος περί ευθύνης υπουργών και γιατί δεν μπορούν ούτε καν να διερευνηθούν, λέει το πρωτοσέλιδο των νέων. Τι ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κύπρο, μην αφήνετε ρωσικά πλοία στα λιμάνια σας. Πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Καζίνο και όπλα στις φυλακές, μέχρι και αυτοσχέδια κρεπερί βρέθηκε στο εσωτερικό του Κορυδαλού. Οι διάλογοι αποστολάκια Κάρ στις Βρυξέλλες. Η ανοχή έγινε πια ενοχή. Έκκληση κατάργησης του ασύλου από 5 προσωπικότητες. Αν γίνει πόλεμος θα είναι σύντομος, λέει ο Τραμπ για το Ιράν. Και πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες λογαριασμοί. Απόφαση ανάσα για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Παίρνει φέκη η Υπουργική. Απόφαση της Κατερίνης Παπανάτσιου για τον κλιμακωτό ακατάσχετο λογαριασμό. Με ποιες προϋποθέσεις αυξάνεται πάνω από τα 1.250 ευρώ το ποσό που δεν θα μπορεί να κατασχέτει η εφορία. Τα μυστικά για μεγαλύτερη ρευστότητα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Ασφαλιστικό, μισές απαντήσεις και ευχολόγια. Θόλη παραμένει στάση της Νέας Δημοκρατίας στο ασφαλιστικό, βόλες Τσίπρα από τη Δραπετσόνα. Νέα Δημοκρατία, πάγος στον εθνικισμό, έβαλε ο Κώστας Καραμαλής από τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι λέει η Αυγή. Αποκάλυψη νούμερο 2, λέει η εφημερίδα. Μισή σύνταξη θα εγγυάται το κράτος. Το υπόλοιπο μισό των συντάξιμων αποδοχών θα εξαρτάται από την επενδυτική επιτυχία των ασφαλιστικών εταιριών και σχέδιο για φόρο στην ενέργεια για να καλυφθεί το κόστος μετάβασης στην ιδιωτική επικουρική ασφάλιση. Αλέξης Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να παραδώσει τις συντάξεις σε πολυεθνικούς ασφαλιστικούς ομίλους.
Σ' άλλος από την αποκάλυψη της Αυγής για τις επικουρικές, αμηχανία και μισόλογο από τη Νέα Δημοκρατία, ανάρτηση στο Facebook από Πέτσα το απόγευμα. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Δραπετσόνα νίκη για προοδευτική διακυβέρνηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις, οι Έλληνες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Σε ένα Γνωστοπούλου, οι πρέσπες άνοιξαν δρόμους. Και πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Παναστρατιά για ισχυρή Ελλάδα, Καραμαλής, καλό όλους τους Έλληνες στο πλευρό του Κυριάκου. Η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα για να χτίσουμε μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση. Η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη μακριά από τυχοδιοκτισμούς. Ορθώς καταψηφίσαμε τις πρέσπες, δεν αξιοποιήθηκε το Βουκουρέστι. Μητσοτάκης για το κοινωνικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, μέτρα στήριξης μεσαίας τάξης και οικογένειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει και για την ασφάλεια, λέει η εφημερίδα. Προεκλογικό φυλάδιο παρουσιάζει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αγνοώντας εγκληματικότητα, εξάρχεια, προσφυγικό και μάτι. Θα κλείσω με την αυτεμπορική. Ανατροπή στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων. Τι προβλέπουν δύο αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Υποπροϋποθέσεις ζωντανές οι λίστες Λαγκάρτ και Μπόριανς. Το μαξιλάρι ασφαλείας φούσκωσε. Το χρέος. Αύξηση καθαρού δανεισμού 30 δις το 18. East Med Act. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Βασική εταίρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μετοπική λάμπτα με την κυβέρνηση για το ελληνικό και υπεγράφει σύμβαση πώλησης του Νότιου Αφάντου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Φίλες και φίλοι, πήραμε μία γεύση σχετικά με τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ευθύς αμέσως, έτσι, ίσως κάποια από αυτά μας δώσαν και τροφή για συζήτηση, Καλησπερίζω τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χρήστο Μαντά. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Γεια σας, κυρία Χριστοφορίδου, και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, δεν είχαμε, η αλήθεια είναι, τη δυνατότητα, κύριε Μαντά, να τα πούμε μετά τις ευρωεκλογές. Τα είχαμε πει λίγο πριν, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον μαζί εδώ τηλεοπτικά δεν είχαμε τη δυνατότητα. Οπότε επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό. Πώς βλέπετε, επειδή ουσιαστικά είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος αυτή, ο κόσμος δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς ότι είναι κουρασμένος. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να πάει να ψηφίσει ο κόσμος στις 7 Ιουλίου. Μας μένουν σχεδόν 10 μέρες από το να βρεθούμε και πάλι στις κάλπες. Και δεν ξέρω αν συναντάτε έτσι κόσμο κουρασμένο. Κάποιοι μιλούν, συνάδελφοί σας κιόλας, για μια βουβή προεκλογική περίοδο. Πολύ ήσυχη. Αν αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε σοβαρή προγραμματική αντιπαράθεση, είναι καλοδεχούμενο, θα έλεγα, να μην υπάρχουν κραυγές, αλλά να υπάρχει προγραμματική αντιπαράθεση. Ωστόσο, πράγματι, είναι το κλίμα υποτονικό. Υπάρχει προφανώς μια κόπωση και νομίζω ότι παρόλα αυτά, ότι ο χρόνος από εδώ και μπρος, εγώ έχω προσδιορίσει ότι, βέβαια στην εμπειρία μου, ότι από την Κυριακή έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα, τουλάχιστον για μας, από την Κυριακή που μας πέρασε. Και το λέω αυτό γιατί παρατηρώ και τοπικά 3-4 πράγματα. Το πρώτο είναι μία επανασυσπήρωση, αυτό φαίνεται και στις γενικές δημοσκοπήσεις, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Με ένα σταθερό τρόπο, μία σταθερή ροή επανασυσπήρωσης. Το δεύτερο είναι ότι άνθρωποι που απήχαν στις ευρωεκλογές έχουν πια σκεφτεί σοβαρά, και όχι μόνο αυτό, αλλά προγραμματίζουν, με συγχωρείτε, ήδη να ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Και πηγαίνω κατευθείαν σε αυτή την κρίσιμη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, που νομίζω ότι θα επηρεάσει σοβαρά και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι εμείς ξεκινάμε, επειδή είναι και κοντά, με αυτό το ντισαβαντάζ αυτής της σημαντικής διαφοράς. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε ερμηνείες, όμως υπάρχουν μηνύματα εκεί, στην ψήφο του ελληνικού λαού. Υπάρχουν μηνύματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε
λάβει σοβαρά υπόψη μας με δύο κινήσεις, θα έλεγα κυρίως. Πρώτον, με την άμεση αντίδραση σε αυτή την κατάσταση του Πρωθυπουργού για να προκηρύξει πολύ γρήγορα εκλογές, να μην πάμε σε μία πιο μακρά ακόμη προεκλογική περίοδο, αλλά πάντως κοντά στη συνταγματική προθεσμία. Mm-hmm. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε διαδικασίες εκλογικές, ακόμη και από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτή είναι μία διαδικασία που σχεδόν συμπληρώνεται η θεσμική διάρκεια της τετραετίας, η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο, όπως είπα, η μία αντίδραση ήταν αυτή και η δεύτερη είναι ότι έχουμε παρουσιάσει ένα, νομίζω, πολύ καλά αρθρωμένο πρόγραμμα σε τέσσερις άξονες, στο οποίο πρόγραμμα λέμε καθαρά πώς νομίζουμε ότι πρέπει να βαδίσουμε την επόμενη τετραετία. Άλλωστε, από τον Αύγουστο του 2018 σας θυμίζω ότι εφαρμόζουμε συνεχώς θετικά μέτρα, τα οποία παρά τις κριτικές, παρά τις ενστάσεις, παρά οτιδήποτε αν θέλετε, έχουν ψηφιστεί και από μια ευρύτερη πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή και είναι μέτρα που φέρνουν όχι μόνο ανακούφιση στους συμπολίτες μας, αλλά είναι και μέτρα που προφανώς βοηθάνε και στο να μπορέσει να επιταχυνθεί, αν θέλετε, το πλαίσιο για μια ανάπτυξη βιώσιμη και δίκαιη όπως την θέλουμε εμείς. Άλλωστε, βρισκόμαστε στο 10ο τρίμηνο. Mm-hmm. Μια ανάπτυξη που δεν είναι ισχυρή, προφανώς, αλλά είναι διακριτή, θα έλεγα, και σταθερή. Άρα, αυτό είναι, νομίζω, το γενικό πλαίσιο και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές τις επόμενες μέρες, καθώς και εγώ, φαντάζομαι, και οι Έλληνες πολίτες, εκτός των άλλων, περιμένουν να δούνε πού ακριβώς θα καθίσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει μία μεταβλητότητα και μία ρευστότητα που δεν την είχαμε ξανασυναντήσει και ενώ τα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν και για το πότε ακριβώς θα γίνουν οι περίφημες φοροαπαλλαγές που ευαγγελίζει ο κύριος Μητσοτάκης, για το τι ακριβώς λένε για το ασφαλιστικό, γιατί δεν είπανε κουβέντα στην προγραμματική ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη την πρώτη, και εν πάση περιπτώσει πώς ακριβώς σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία να αποτυπώσει το πρόγραμμά της για να είναι καθαρό στον ελληνικό λαό. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω σε αυτό τον πρώτο κύκλο, κυρία Χρυστοφορίδου, είναι ότι τις τελευταίες μέρες μας μπήκε και ένας άλλος παράγοντας, η απειλή σε εισαγωγικά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει κατά τη γνώμη μου και εκνευρισμό και ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο, ότι θα πάμε σε εκλογές μέχρι και μέσα στο 15 Αύγουστο. Σημειώνω ότι το 15 Αύγουστο, μάλλον, αν θυμάμαι καλά, είναι Πέμπτη, οπότε πάλι έξω έπεσε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που έχει μπει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στο τραπέζι. Δεν ξέρω ποιον ακριβώς θέλει να πιέσει η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της να τρέξουν πιο πολύ, το κοινάλ να γίνει πιο πρόθυμο, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Πάση περιπτώσει όμως είναι και αυτό ένα νέο στοιχείο στις εξελίξεις πολιτικές. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει εν ώψη εκλογών ότι μπορεί απλώς να ζητάει ακόμα πιο ισχυρή λαϊκή εντολή και ουσιαστικά να συσπυρώσει και αυτή τον κόσμο της για να έχουν αυτοδυναμία, να επιτύχουν. Εντάξει, αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία ή τίποτε είναι ένας τρόπος, η αυτοδυναμία ή νέες εκλογές, είναι ένας τρόπος που δείχνει μάλλον, λέω εγώ, πια στην πράξη, την αλλεργία της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθήσει να έχει συνθέσεις, με όποιους μπορεί να έχει συνθέσεις, και μάλλον την αναξιοπιστία των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη ότι ακόμη και αυτοδύναμος θα συνεργαστεί με ευρύτερες δυνάμεις. Mm-hmm. Για να δούμε πώς ακριβώς και αυτό θα έλεγα, θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες. Περιμένω και εγώ, όπως και εσείς, φαντάζομαι, και οι συμπολίτες μας, να δούνε τι ακριβώς θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ το μόνο που θα έλεγα, να προσθέσω ακόμη ένα σχόλιο,
Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν τζιμπάει σε τέτοια διλήμματα που έχουν και ένα στοιχείο εκβιαστικό. Δεν τσιμπάει, γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη περίοδο πια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Η δικιά μας γνώμη, και την έχουμε αποτυπώσει και θεσμικά, είναι ότι πρέπει να έχει ισοτιμία η ψήφος του καθενός και της καθεμιάς από εμάς. Και από εκεί και πέρα να αναζητούνται προγραμματικές συνθέσεις, κατευθύνσεις, χωρίς βεβαίως αυτό να μειώνει τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια και τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Είναι πολύ πρόσφατο, πολύ νωπό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Γιατί, κύριε Μοντά, ο κόσμος στράφηκε στη Νέα Δημοκρατία, αφού έγιναν τόσα, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι, τα επικοινωνείται και όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 4 χρόνια που διακυβέρνησε, με τις όποιες δυσκολίες, όπως λέτε. Γιατί ο κόσμος στράφηκε στη Νέα Δημοκρατία? Ο κόσμος πλέον δεν έχει υπομονή, θέλει περισσότερα πράγματα, θέλει πιο γρήγορες και εύκολες λύσεις, να βλέπει ότι αυτό που λέμε ανάπτυξη, αυτό που λέμε έκδοση από τα μνημόνια, να αποτυπώνεται πιο γρήγορα στην τσέπη του, να το βλέπει, τι ακριβώς? Κοιτάξτε, εγώ δεν παίρνω ως δεδομένο, γενικό δεδομένο, ότι ο κόσμος στράφηκε στη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος ψήφισε πράγματι και έδωσε αυτή τη μεγάλη διαφορά στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω, στις ευρωεκλογές. Το τι θα συμβεί στις εθνικές εκλογές, πρέπει να το δούμε. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, τίποτε δεν είναι αναπόδραστο και τίποτα δεν είναι μοιραίο. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης λέει, το λέμε και εμείς, η κάλπη ξεκινάει άδεια σε αυτές τις εκλογές. Άρα το πώς θα γεμίσει και τι αποτέλεσμα θα έχει, μένει να το δούμε ακόμη. Τώρα, η ερμηνεία του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, εγώ είπα εισαγωγικά ότι ίσως δεν είναι ο χρόνος να μπούμε σε αυτά, αλλά να πω δύο πράγματα που νομίζω ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Είναι πρώτον ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, σε αυτή την σκληρή προσπάθεια, όπου ο ελληνικός λαός πέρασε διαπυρός και σιδήρου σε μια κατάσταση που είχε δημιουργηθεί από τις προηγούμενες δεκαετίες, από τις προηγούμενες διακυβερνήσεις, γιατί η αριστερά δεν κυβέρνησε τον τόπο, δεν έφερε η αριστερά την απώλεια του 1/4 του εθνικού μας πλούτου και δεν εκτείναξε την ανεργία στο 28%. Δεν δημιούργησε η αριστερά, δεν είναι η αριστερά στην ευθύνη της αριστεράς το ότι σε χρόνους που είχαμε ισχυρή ανάπτυξη, υποτίθεται, δεν πήραμε μέτρα προστασίας της ελληνικής οικονομίας και δεν χτίσαμε ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος και δομές κοινωνικού κράτους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνοντας τον δύσκολο συμβασμό του καλοκαιριού του 2015, πράγματι προσθέσαμε λιτότητα. Υπιότερη, αλλά προσθέσαμε λιτότητα με το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να το αντισταθμίσουμε αυτό και πήραμε μέτρα, όπως για παράδειγμα μέτρα στο κοινωνικό κράτος, στην καθολική πρόσβαση των ανθρώπων που ζουν στη χώρα μας, στο εθνικό σύστημα υγείας, στις δημόσιες δομές, χωρίς επιβάρυνση, χωρίς να έρχεται το μπιλετάκι της εφορίας, και μάλιστα διαγράψαμε 28 εκατομμύρια χρέος. Ξεκίνησαν μέτρα τα οποία τα είχαμε να ξεκινήσουν από το 19, από προηγούμενες χρονιές. Σας θυμίζω εδώ τα οικογενειακά επιδόματα, αλλά και πάρα πολλά άλλα σε τομείς που δεν είχαν απόλυτη σχέση με το μνημόνιο, και ιδιαίτερα στα θέματα των δικαιωμάτων. Εκεί κάναμε και με τη συμβολή και άλλων κομμάτων σοβαρές μεταρρυθμίσεις, πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις, που νομίζω ότι ήταν όριμοι η ελληνική κοινωνία να προχωρήσει σε αυτές. Όχι όλες όσες θα θέλαμε, αλλά κάναμε. Όμως, επιστρέφω, προσθέσαμε δυσκολία στον κόσμο. Παρόλο ότι η επιλογή μας ήταν μπροστά στην ανθρωπιστική κρίση που όλοι τη συναντούσαμε, ήταν δίπλα μας, μπροστά μας, στις γειτονιές μας, παντού, που συναντήσαμε το 2015, κάναμε την επιλογή αυτός ο κόσμος να μην βρεθεί απολύτως στο περιθώριο, αλλά πάρουμε μέτρα
να αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική κρίση. Σας θυμίζω δε ότι και στο πρώτο εξάμηνο τα πρώτα μέτρα που πήραμε ήταν αυτά τα μέτρα κάτω από τις απειλές τότε των θεσμών ότι θα επιτείναμε τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό κλπ. Κλπ. Το ένα είναι αυτό. Την πρώτη το ένα είναι αυτό. Και το λέει στο Βαρουφάκη. Επειδή ο Γιάννης Βαρουφάκης σήμερα προσπαθεί να εισέλθει στο ελληνικό κοινοβούλιο, του χρεώνεται εκείνη την περίοδο της διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου. Εγώ είμαι από τους... Κοιτάξτε, εγώ και νομίζω και όλοι οι συνάδελφοί μου είμαστε στην κατεύθυνση και στην αποτύπωση της συλλογικής ευθύνης για ό,τι έγινε και ό,τι δεν έγινε. Πάντως αυτό που έγινε, συνεπώς δεν ξεχωρίζω για να πω ξαφνικά ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι το μαύρο πρόβατο το οποίο τώρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα συστημικά χρησιμοποιείται γιατί είπε, χωρίς το καταλαβαίνει και ο ίδιος ίσως, χρησιμοποιείται γιατί είπε ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια χαμένη ψήφος. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά πάντως επαναλαμβάνω, η ευθύνη για ό,τι έγινε και ό,τι δεν έγινε είναι συλλογική. Απλώς εδώ να θυμίσω ότι επειδή λέγονται πάρα πολλά, εμείς είχαμε μία εντολή τότε, το 2015, να σπάσουμε τη λιτότητα. Κάναμε ό,τι πέρναγε από το χέρι μας. Απευθυνθήκαμε σε μεγάλες δυνάμεις όλου του κόσμου. Προσπαθήσαμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουμε συμμαχίες. Δεν τα καταφέραμε. Ήτανε πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα απέναντι στον ελληνικό λαό, όχι απλώς απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγαμε στο συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015. Με βάση αυτό το συμβιβασμό ξαναπήγαμε στον ελληνικό λαό, το Σεπτέμβριο του 2015, γιατί η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τις τελευταίες εκλογές. Σωστά. Και είναι εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015. Είπαμε ότι έχουμε κι άλλο ένα πρόγραμμα που θα φέρει ένα ακόμη μνημόνιο. Ένα εγώ ακόμη γι' αυτό μνημόνιο. Σας λέω τι μπορεί να, ουσιαστικά να χρεώνει ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς τώρα, ο κόσμος, οι περισσότεροι τουλάχιστον, εις γνώση τους ξέρανε ότι ήρθε ένα τρίτο μνημόνιο, ότι πω. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ τότε, γιατί συγκυβερνούσατε, να το φέρουν εις πέρας αυτά τα τέσσερα χρόνια. Άρα, ήτανε γνώστες. Ναι. Τι χρεώνουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε, δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα έτσι με έσοδα, έξοδα, δεν είναι λογιστικά. Ένα μνημόνιο μπορεί να μεταλλάξει ένα κόμμα, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό και το έχω ακούσει και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μετάλλαξε ίσως και το μνημόνιο και όλη αυτή η λογική που μπήκατε να κυβερνήσετε κάτω από τέτοιες συνθήκες το ΣΥΡΙΖΑ ως χώρο και ως κόμμα. Εγώ θα έλεγα ότι προφανώς μας επηρέασε, μας δυσκόλεψε, γιατί βρεθήκαμε μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα σε σχέση με τις αξίες μας, τις αρχές μας, τις προοπτικές μας σαν κόμμα της αριστεράς. Αλλά ταυτόχρονα λάβαμε και την ευθύνη. Και την ευθύνη αυτή τη φέραμε σε πέρας. Όμως και ιστορικά παραδείγματα και διεθνή και στη χώρα μας δείχνουν ότι μπορεί να τελειώνεις μια πολύ δύσκολη προσπάθεια να τη φέρεις εις πέρας, αλλά αυτό να μην εκτιμάται από τον κάθε λαό και από τον ελληνικό λαό για να σε επιβραβεύσει γι' αυτό. Διότι αυτό που κυρίως, και είναι το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω, μετράει, είναι ότι ιδιαίτερα βγαίνοντας από τους καταναγκασμούς, τους σκληρούς καταναγκασμούς του μνημονίου, σε ένα πεδίο που ναι μεν έχουμε εποπτεία αυξημένη, αλλά έχουμε πολύ μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, οι ανάγκες που είναι πιεστικές δεν καλύπτονται. Δεν καλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ανάγκες που φυσιολογικά στον 21ο αιώνα σε μια χώρα θα έλεγα ευρωπαϊκή θα έπρεπε να καλύπτονταν, δεν καλύπτονται. Και αυτό αφορά πάρα πολλούς τομείς και του κοινωνικού κράτους και της καθημερινότητας, που εκεί, ενώ προσπαθήσαμε να κάνουμε θεσμική δουλειά κυρίως, δεν υπήρξε, θα έλεγα, πάρα πολύ ορατό αποτέλεσμα, ειδικά στην δημόσια διοίκηση και στις υπηρεσίες. Άρα, αυτή η απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν και σε αυτή τη νέα φάση.
στην επιβάρυνση που σας είπα, αλλά και σε προφανή λάθη, αδυναμίες, δυσκολίες, συμπεριφορές πολλές φορές, δημιούργησαν ένα κλίμα που εγώ θα το ερμήνευα σε ένα μεγάλο τμήμα, που είναι και ένα κλίμα διαμαρτυρίας, αλλά και ένα κλίμα που περιέχει ένα μήνυμα, κοιτάξτε, σας δώσαμε την εντολή, σας δώσαμε μία δυνατότητα, 7 χρόνια τώρα σας ενισχύουμε και σας πήγαμε από το 3-4% στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά κοιτάξτε να πάρετε μέτρα, σοβαρά μέτρα, για να διορθωθεί η καθημερινότητά μας, για να μπούμε σε μια ροή που να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που έχουμε. Νομίζω ότι περιέχει το μήνυμα των ευρωεκλογών ένα και τέτοιο, σε ένα μέρος του και ένα τέτοιο μήνυμα, όπως και βεβαίως και άλλες επιλογές ίσως. Καθόλου δεν το υποτιμώ αυτό, που να, κάποιοι άνθρωποι να αισθάνονται ότι, κατά τη γνώμη μου είναι αυταπάτη αυτό, ότι μπορούμε ξαφνικά να γυρίσουμε πριν από το 2009, πριν από την κρίση, σε συνήθειες συμπεριφορές, κλεισίματα του ματιού, χτυπήματα στην πλάτη, όπου ο καθένας γενικά λειτουργεί με έναν τρόπο στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, που είναι ο τρόπος αυτός που μας έφερε στην κρίση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι Έλληνες πάντως που πιστεύουν μακάρι, κάτι τέτοιο. Μακάρι, και εγώ το εύχομαι, κυρία Χριστοφορίδου, γιατί, κοιτάξτε, είτε έτσι είτε αλλιώς, βρισκόμαστε τώρα στην εποχή, στην μεταμνημονιακή εποχή, έτσι όπως την περιγράψαμε, την περιέγραψα πριν. Οι δείκτες ελληνικής οικονομίας από τα ομόλογα, τη δυνατότητα δανεισμού της χώρας, το ότι δεν έγιναν όλες αυτές τις καταστροφές που προβλέπανε κάθε τρεις και λίγο, ότι θα κλείσει η αξιολόγηση, ότι θα λειτουργήσει ο κόφτης κτλ. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μία καλύτερη κατάσταση. Έχουμε μια ευκαιρία. Έχουμε ένα διάδρομο μπροστά μας, κοντά 15 χρόνων, με τις δανειακές ανάγκες της χώρας και τις ανάγκες εξόφλησης του χρέους να είναι σχετικά σταθερές και χαμηλές. Άρα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, και αυτή είναι μια σοβαρή συζήτηση που πρέπει να κάνει και η ελληνική κοινωνία και η παραγωγική της φορείς και οι πολίτες και βέβαια οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν τις ευθύνες, την ευθύνη διακυβέρνησης. Πρέπει να δούμε με τι σχέδιο βγαίνουμε από αυτή την περίοδο. Και αυτό είναι ακριβώς η επόμενη μέρα, και εγώ νομίζω ότι ακριβώς η κύρια συζήτηση είναι αυτή. Ακριβώς αυτό πραγματικά ήθελα να αρθούμε. Εσείς, πού έχετε την εμπειρία που ο κόσμος σας έταξε να κυβερνήσετε αυτά τα 4 χρόνια που πέρασαν, με τι σχέδιο, είδαμε το τι έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ, με τι σχέδιο πάτε για την επόμενη μέρα? Κακά τα ψέματα, τα πράγματα δεν είναι ουτοπικά πλασμένα και θα γίνουν, όπως είπατε, θα φτάσουμε σε επίπεδα προκρίσης ή θα υπάρξει κάποιο μαγικό ραβδί την επόμενη μέρα. Αν καταλάβατε, εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος που πριν από την κρίση δούλευε η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία είναι, εμπεριέχει μέσα τα σπέρματα της δημιουργίας της κρίσης. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο που να άρουμε αυτές τις αιτίες όσο μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα διεθνές περιβάλλον πολύπλοκο. Το ζήτημα είναι ότι και τώρα και στη μεταμνημόνια εποχή, σε αυτό το μετέχμιο το πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε, τα πράγματα και πάλι δεν θα είναι εύκολα. Γιατί υπάρχουν προφανώς, μέτρα που μας ακολουθούν μέχρι το 60, βεβαίως. Υπάρχουν πλεονάσματα. Και εκεί πραγματικά θέλω να σταθώ, και είναι το ερώτημα που βάζουν όλοι οι φίλοι τηλεθεατές και μου έρχεται εδώ και σε μηνύματα, κύριε Μαντά. Είστε διατεθειμένοι να αλλάξετε το μείγμα πολιτικής? Γιατί κι εσείς δημιουργήσατε υπερπλεονάσματα μετά από υπερφορολόγηση. Είστε διατεθειμένοι τώρα να σπάσετε, να το πω απλά, αυγά, να βρείτε άλλους τρόπους από το να μην φορολογείτε τόσο πολύ τον κόσμο για να αλλάξει κάτι, να πάρει ανάσα και ο Έλληνας? Νομίζω ότι όποιοι τηλεθεατές σας παρακολουθούν με προσοχή και μια σχετική αντικειμενικότητα, θα έλεγα, τα πράγματα, θα έχουν ακούσει ήδη και από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και άλλων στελεχών. Μεθαύριο θα είναι εδώ, την Κυριακή εννοώ, και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η Υπουργός Εργασίας, η Έφη Αχτσιόγλου, έχουν ακούσει πώς αρθρώνεται το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Και εγώ ισχυρίζομαι
ότι μιλάμε πια με την εγγύηση και των έργων μας. Για παράδειγμα, λέμε ότι θα δημιουργήσουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας, που είναι, αν θέλετε, το εθνικό μας πρόβλημα είναι η απασχόληση, και έχουμε ήδη δημιουργήσει περίπου 400.000 θέσεις εργασίας, όχι πάντα έτσι όπως θα τις θέλαμε, με την πλειοψηφία τους στο σύνολο, κοντά στο 70% να είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Έχουμε ήδη αυξήσει τον κατώτατο μισθό και καταργήσει τον υποκατώτατο, και έχουμε στο πρόγραμμά μας τα δύο επόμενα χρόνια να φτάσουμε στον τον κατώτατο μισθό στα 750 ευρώ, 2021 δηλαδή, με δύο αυξήσεις. Από πού θα ξεβρεθούν αυτά τα χρήματα, θα αναρωτηθεί κάποιος. Ναι. Κοιτάξτε, μάλλον δεν πρέπει να απευθυνθεί το ερώτημα αυτό στη δικιά μας πολιτική, στη δικιά μας παράταξη. Γιατί εμείς ήμασταν η παράταξη, επειδή είπατε κάτι πριν σε σχέση με την υπερφορολόγηση, που πράγματι ορισμένες κοινωνικές ομάδες τις πίεσε, πραγματικά τις πίεσε. Αυτό που θα ήθελα να θυμίσω στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν είναι ότι πρώτον, οι στόχοι για τα πλεονάσματα, αλλά και οι τρόποι, ήταν όλα αυτά τα χρόνια μια διαδικασία καταναγκασμού και επιβολής, και εμείς δεν θέλαμε να έχουμε υπερπλεονάσματα, όπως λέμε, αλλά όσο και αν φαίνεται παράξενο, ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και η Κομισιόν, για να είναι σίγουροι ότι θα πιάσουμε αυτά τα πλεονάσματα, που πολλοί επίσης αγνοούν ότι με αυτόν τον τρόπο πληρώνουμε το χρέος, το οποίο χρέος έφτασε στον ουρανό, όχι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, έτσι, το 3,5% μαζί και με τα μέτρα ρύθμισης του χρέους, κάνει το χρέος βιώσιμο. Κλείνω την παρένθεση. Άρα, για να συνεχίσουμε, να υπάρχει μία λογική στη συζήτηση και μία κατανόηση. Εμάς, λοιπόν, μας επέβαλαν μέτρα για 3 χρόνια που πιάναμε παραπάνω από το 3,5%, μέχρι και 5%. Και γι' αυτό, μετά στο τέλος, για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε στοιχειωδώς αυτή την κατάσταση, δίναμε το κοινωνικό μέρισμα. Όμως αυτό δεν είναι σοβαρή πολιτική, οικονομική και κοινωνική. Και το λέγαμε στους θεσμούς, αλλά αυτοί δεν άκουγαν. Όπως επίσης θα πει και κάποιος κύριος ή κάποιος τώρα είναι, που μας βλέπει. Υπάρχει μία διαφορά. Κάποιος χαμηλοσυνταξιούχος, ναι, ή κάποιος άνεργος θα πει τώρα που μας βλέπει από το σπίτι, γιατί να πληρώσω εγώ ένα χρέος που δεν δημιούργησα. Μάλιστα. Που δεν μετήχα εγώ σε αυτό. Όπως κάποιοι άλλοι λένε, γιατί να πληρώσω τους ανέργους που τους λέει τεμπέληδες. Είναι μία άλλη συζήτηση αυτή. Γιατί εμείς επιχειρήσαμε στο πρώτο εξάμηνο να πάμε σε συνθήκες διαγραφής του χρέους, όπως είχε γίνει το 1953. Φέρναμε αυτό το παράδειγμα με την Γερμανία τότε, έτσι. Αλλά οι συσχετισμοί δυνάμεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο μας βάλανε φρένο. Μας βάλανε φραγμούς και μας πιέσανε με την απειλή του Brexit, με την απειλή ότι θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εμείς εκτιμήσαμε και αναλάβαμε την ευθύνη τότε ότι αυτό θα ήταν μια επιλογή καταστροφική. Για να ξαναγυρίσω όμως σε αυτά τα οποία συζητάμε για την επόμενη μέρα, εμείς λέμε ένα πολύ σαφή, έχουμε ένα πολύ σαφές πρόγραμμα και για το θέμα των πλεονασμάτων. Πριν σας πω αυτό, να σας πω ότι ο προϋπολογισμός του 2019 δεν ψηφίστηκε με τον ίδιο τρόπο που ψηφίζονταν όλοι οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί, και στο τέλος του 2019 θα έχουμε πάρει πιο πριν μόνιμα μέτρα, έτσι ώστε να μην έχουμε υπερκάλυψη του στόχου του πλεονάσματος του 3,5%. Πρώτο είναι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρξαν και τα μέτρα αυτά από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γι' αυτό και στον προϋπολογισμό του 19 ψηφίσαμε θετικά μέτρα, και γι' αυτό και με το Ζάπιο
βλέποντας ότι έχουμε υπεραπόδοση στους στόχους, πήραμε πρόσθετα θετικά μέτρα που κάποιοι τα λέγανε από το πρωί ως το βράδυ παροχές, αλλά αν μετρήσετε το δικό τους πρόγραμμα, τι ακριβώς λένε, φτάνει κοντά στα 5 δισεκατομμύρια. Και το ερώτημα εδώ είναι αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για αυτά. Κλείνω την παρένθεση για να πω τι προτείνουμε για το ζήτημα των πλεονασμάτων. Προτείνουμε, και η πρότασή μας αυτή όχι μόνο δεν έχει απορριφθεί, αλλά πιστεύω ότι στη νέα διακυβέρνηση θα συζητηθεί σοβαρά, προτείνουμε να υπάρξει από τα πάνω από 30 δισεκατομμύρια που έχουμε στην άκρη ένα ταμείο, ένα ειδικό ταμείο όπως το λέμε, 5,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα είναι η εγγύηση, και να κάνουμε όλο το σχεδιασμό μας με στόχο για 2,5%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία και ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μείγμα πολιτικής, και εδώ είναι μια βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, που θα είναι διπλό. Θα είναι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, όχι οριζόντιες, διότι δεν είναι... Όταν κόβεις το ένφια οριζόντια 30%, όταν μειώνεις 30%, ποιος ευνοείται? Μεγάλη περιουσία ευνοείται. Εμείς λέμε όχι, πρέπει να ευνοηθεί κατά προτεραιότητα η πιο μικρή και μεσαία περιουσία. Άρα λοιπόν στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, έχουμε μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία μιλάμε, μείωση της προκαταβολής στο 50%, έχουμε την εισφορά αλληλεγγύης μέχρι τις 20.000, προβλέπουμε την κατάργησή της από το 2020 και την σταδιακή μείωσή της για τα πιο ψηλά εισοδήματα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ συγκροτημένο και συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο δεν αλλάζει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Είναι το σχόλιο που κάνω συνήθως για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που περιμένω να δω πού θα κατασταλάξει. Θα γίνουν φοροελαφρύνσεις το 19, το 20, το 21, πότε? Τι ακριβώς θα κάνει για το ασφαλιστικό? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που προφανώς περιμένουμε όλοι να απαντηθούν. Συνεπώς, η επόμενη μέρα είναι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Γι' αυτό λέμε στην υγεία θα προσλάβουμε 10.000 προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό, τεχνικούς, καθαρίστριες, όλο το προσωπικό που χρειάζεται, με έμφαση βεβαίως στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα 3 επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λέμε, έχουμε ήδη δρομολογήσει 4.500 θέσεις στην ειδική αγωγή και 10.000 θέσεις για μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών στην υπόλοιπη εκπαίδευση. Και το ερώτημα επίσης είναι εδώ, όλο αυτό το προγραμματισμό η Νέα Δημοκρατία θα τον πάρει πίσω? Γιατί ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί επιμένει στο 5 αποχωρήσεις μία πρόσληψη. Και πηγαίνετε εσείς και βρείτε ένα λογικό άνθρωπο στο νοσοκομείο, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια, σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς, ακόμη και σε άλλους τομείς, στην εφορία, εκεί που πραγματικά χρειαζόμαστε μια πολιτεία που να λειτουργεί για την κοινωνία. Και για τον αδύναμο και για τον μεσαίο. Μπαίνει το ερώτημα πάντως από τους πολίτες και πολλοί λένε γιατί δεν τα έκανα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια. Μα ήμασταν σε μνημόνιο. Επαναλαμβάνω. Τα χέρια μας μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτή τον συμβιβασμό, τον επόδυνο συμβιβασμό τον Ιούλιο, ήταν πάρα πολύ δεμένα. Έχει μεσολαβήσει σχεδόν ένας χρόνος. Τον Αύγουστο κλείνουμε ένα χρόνο από όταν βγήκαμε από το μνημόνιο. Ναι. Θα μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις. Σταδιακά, εγώ δεν λέω μαζικά 10.000, 15, 20. Μέσα στο μνημόνιο, για τον τομέα υγείας για παράδειγμα, γιατί ο τομέας της παιδείας ήταν απαγορευμένος, έγιναν με διαφορετικές σχέσεις πάρα πολλές προσλήψεις. Όχι. Δεν ήταν κάντε λάθος. Όχι, όχι, όχι. Είναι με διάφορες σχέσεις, αλλά εδώ έχουμε πολλές χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις και γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Θα πω και κάτι, μια λεπτομέρεια εδώ που ίσως δεν είναι γνωστή. Ξέρετε, οι διαδικασίες, ειδικά στις προσλήψεις των μόνιμων γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι διαδικασίες που είναι μακρές. Μπορεί να
παρόλο ότι νομοθετήσαμε είναι πιο σύντομες, κρατάνε και 4 και 5 και 6 μήνες. Πάντως, φαντάζομαι ότι έχετε επανειλημμένα ενημερωθεί και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων ότι έχουμε νέους μόνιμους γιατρούς, ότι έχουμε νέες μόνιμες προσλήψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε άλλο προσωπικό. Προφανώς, επειδή το κενό είναι τεράστιο, όταν για 10 χρόνια δεν γίνεται καμιά διαδικασία πρόσληψης, ξέρετε, αν πάτε στο νοσοκομείο ή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή και στην δημόσια παιδεία, θα δείτε ένα τεράστιο κενό ηλικιακό. Όλοι είμαστε 50+. Και πολύ λίγοι είναι πιο νέοι συνάδελφοι. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα και πρέπει να το καλύψουμε. Όχι να το διαλύσουμε και να το δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα φιλέτα κρατικοδίαιτα. Όχι, γιατί το είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Πώς κάναν το lockout πριν από λίγες μέρες τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Εγώ λέω, δυστυχώς, παρασύραν και συναδέλφους που έχουν προβλήματα, πιο μικρά διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια κτλ. Επαναλαμβάνω, που έχουν προβλήματα, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι και να κάνουν lockout για να πιέσουν πολιτικά. Σε τι πράγμα? Στο να πάρουν αυτοί τις εξετάσεις που κάνει το δημόσιο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή που η δικιά μας πολιτική τουλάχιστον, σε ένα σύστημα που όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη, δηλαδή οι δημόσιες δαπάνες είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, εμείς η πολιτική μας, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι να διευρύνουμε το δημόσιο χώρο. Γι' αυτό κάνουμε και τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τη δημιουργία των τοπικών μονάδων υγείας. Διευρύνουμε το δημόσιο χώρο, διευρύνουμε τη δυνατότητα του πολίτη δωρεάν να παίρνει υπηρεσίες, διευρύνουμε όσο γίνεται σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες στο κοινωνικό κράτος. Γιατί πιστεύουμε σε αυτό και γιατί αυτό είναι ριζικότατη διαφορά από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που λέει ουσιαστικά ο καθένας μόνος του και ό,τι κάνει. Άρα το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε εν όψη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου ποιο είναι? Νομίζω ποιο είναι το διακύβευμα κατά νομίζω την άποψη ότι έχω στείλει ήδη πολλά μηνύματα γιατί μίλησα, μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ αναλυτικά για πλευρές του προγράμματος και πιστεύω ότι εξήγησα στο βαθμό που μπορούσα βέβαια και στον χρόνο αυτόν όλη αυτή τη διαδρομή. Το μήνυμα είναι σαφές στους πολίτες. Εμείς τους καλούμε να δώσουν νέα εντολή για κυβερνητική θητεία με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη τα δεξιά συντηρητικά κόμματα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, οδηγούνται στη συντριβή. Έχουμε νέα φαινόμενα πολιτικά που αναδύονται. Προχτές, αν δεν κάνω λάθος, έγινε ένας συνασπισμός κομμάτων που θα κυβερνήσει την Δανία σε κατεύθυνση της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, θα έλεγα. Στη Γερμανία, η πράσινη και αλλού είναι μια νέα πολιτική δύναμη. Άρα, νομίζω ότι και στη χώρα μας, αυτό που της αντιστοιχεί, είναι μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Και για να γίνει αυτό, νομίζω ότι οι πολίτες αφού σκεφτούν και με τη λογική και με το συναίσθημά τους και με την ψυχή τους και αφού μας κρίνουν αυστηρά, μπορούν να μας δώσουν μια νέα τέτοια δυνατότητα να σχηματίσουμε μια προοδευτική κυβέρνηση που θα πάει κατά τη δική μας γνώμη τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση και όχι στις ακραίες συνταγές της δεξιάς που έχουν δοκιμαστεί και ούτε τα μεσαία στρώματα στηρίξανε, το δε κοινωνικό κράτος το διαλύσανε. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε δύο τελευταία ερωτήματα από τον κόσμο, γιατί έχουν έρθει με μεγάλη συχνότητα τα ίδια. Ρωτάνε τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας. Είχατε πει ότι θα καταβληθεί το 70%, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, άνω του 80%, που έχουν 7 μήνες απλήρωτοι. Το δεύτερο δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να σας το στείλουν και χωρίς
ονοματεπώνυμο να το δούμε πολύ συγκεκριμένα, mm-hmm. ενώ χωρίς να εκτίθεται κανένας. Mm-hmm. Ωστόσο, οφείλουμε να το δούμε. Για το δε πρώτο που με ρωτήσατε, υπάρχει ήδη αναρτημένη στο site του ΕΦΚΑ αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει περίπτωση, πάντως, μια διαδικασία που έχει ψηφιστεί, υπάρχει δηλαδή μια εγκύκλιος που βγήκε, που δίνει διευκρινίσεις γι' αυτό. Το κρίσιμο είναι ότι μπορέσαμε να καταργήσουμε αυτές τις ηλικιακές, τα ηλικιακά φράγματα που μπαίνανε και να κατοχυρώσουμε την αύξηση των συντάξεων χειρίας. Ό,τι δυσκολία τεχνική ή άλλη υπάρχει, επαναλαμβάνω, πριν από λίγη ώρα νομίζω ανατήθηκε, το είδα εγώ στα site, γι' αυτό το λέω, στο site του ΕΦΚΑ διευκρινήσεις, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε στον δρόμο προς τις Κάρπες. Μόνο ένα πράγμα να πω, αν μου επιτρέπετε, κλείνοντας. Επειδή το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που είναι συμβασιούχοι, που είναι επικουρικοί, που είναι... Και σήμερα σε μια επίσκεψή μας στην Κόνιτσα είδαμε αντίστοιχα εργαζόμενους που είναι σε δομές που προορίζονται για τα ασυνόδευτα ανήλικα, αλλά και προχτές στα δύο νοσοκομεία συμβασιούχους εργαζόμενους. Θέλω να πω ένα πράγμα, ότι εμείς που δώσαμε δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μια πρώτη πρόσβαση στην εργασία, που διώξαμε τους εργολάβους που κάναν ό,τι κάναν και έχουν καταγγελθεί αυτά, δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους. Να αντιστέκονται στην παραπληροφόρηση και στις διάφορες πιέσεις που υπάρχουν και να κρατάνε την αξιοπρέπειά τους. Γιατί πολλές φορές αυτές τις συνθήκες και νομίζω ότι καμιά υπεύθυνη πολιτική δύναμη δεν θα το κάνει και ελπίζω να μην το κάνει, δεν πρέπει τους πιο αδύναμους ανθρώπους να τους με διάφορους τρόπους ή και με ψευδείς ειδήσεις ακόμη να τους μπερδεύουμε και να τους να θολώνουμε το τοπίο. Οτιδήποτε νομίζω ότι πρέπει να συζητιέται ανοιχτά στην πολιτική και προγραμματική αντιπαράθεση και οι άνθρωποι να κρίνουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, πάμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και επιστρέφουμε σε λίγο με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Το μουσι. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω. Ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε. 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι φίξ. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Φίξ Ελλάς. Μία χώρα, μία μπύρα. Μόλις πρώτο ήρθα στα Γιάννενα, τότε γνώρισα τυχαία την Κρίστη και με πήγε να διαλέξουμε τα έπιπλα για το σπίτι μου. Πού αλλού, στον Παπαναστασίου. Τρεις όροφοι με απίστευτη ποικιλία επίπλων με περίμεναν να διαλέξω. Θα έρχονταν ο αδελφός της Κρίστη να μας πάρει και τη στιγμή που μπαίνει με βρίσκει ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μου πετάει «Μην ενοχλείστε, συνεχίστε». Και εγώ ξανά ξάπλωσα μαζί του για πάντα. Και όταν ήρθε το κοριτσάκι μας, φυσικά πήγαμε στον Παπαναστασίου για τα παιδικά έπιπλα. Η Κρίστη επέμενε να ανοίξω το γραφείο που συζητούσαμε τόσα χρόνια και πήγαμε για έπιπλα, πού αλλού, στον Παπαναστασίου και πήραμε μαζί μας και την μεγάλη μου κόρη. Και τότε συνέβη το απροσδόκητο.
Έπιπλα Παπαναστασίου. Μια ζωή για μια ζωή. Σε σένα θα αφήσω το σπίτι, το κατόι και τα βακούφια. Εσύ, Λιλιό, θα πάρεις τα ζώα και τον Παρά. Μικρή, σε σένα μένει μόνο η ευχή μου και η συνταγή για το υπηρώτικο γιαούρτι. Νέο Δωδόνη Υπηρώτικο Στραγγιστό. Εμπνευσμένο από την αυθεντική, παραδοσιακή συνταγή. Δωδόνη Υπηρώτικο Στραγγιστό. Η γεύση της κληρονομιάς μας. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Να είναι ελεύθερης βοσκής. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Είμαστε δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Έχουμε σίγουρη τη νίκη όταν έχουμε μια ισχυρή ομάδα. Μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Στηρίζουμε τον τόπο μας όταν συνεισφέρουμε προς όφελος κάθε συμπολίτη μας. Γιατί έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η μοναδική σας τράπεζα, η τράπεζα όλων των Ηπειρωτών. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο δρόμο προς τις κάλπες της 7ης Ιουλίου. Περίπου 10 μέρες μας χωρίζουν και θα συναντήσουμε σήμερα μία ακόμη υποψήφια βουλευτή. Είναι η κυρία Μαρία Κεφάλα, κατέρχεται σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια ασχολείται, χρόνια ανήκει στο χώρο, χρόνια ασχολείται με τα κοινά. Και έθεσε το τελευταίο διάστημα, υπήρχε η διάθεση από πλευράς της, έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση του κόμματος. Το κόμμα την έταξε, έκανε αυτή τη τιμή, την έταξε στο ψηφοδέλτιο των Ιωαννίνων. Λοιπόν, κύριε Κεφάλα, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πώς είναι τώρα το να ουσιαστικά κάνετε και τον δικό σας προσωπικό προεκλογικό αγώνα. Μετά βέβαια από μια μακρά προεκλογική περίοδο, η αλήθεια είναι, ο κόσμος φαίνεται κουρασμένος. Είναι μια, το σχολιάζαμε νωρίτερα και με τον κύριο Μαντά, όντως μια βουβή, έτσι θα λέγαμε, προεκλογική περίοδος. Βέβαια αυτό, αν έχει να προσφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο και αν ήσυχα κυλούν οι εκλογές και μπορούμε να ακούσουμε όλους τους χώρους, αυτό είναι καλό, έχει και τα θετικά, αλλά δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό για τον κόσμο και για εσάς τους βουλευτές, τι συναντάτε από το κόσμο. Είναι περίπου όπως τα είπατε. Η αλήθεια είναι ότι από τα Χριστούγεννα σχεδόν και μετά βρισκόμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Προηγήθηκαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου ήταν πολλές οι υποψήφιες παρατάξεις, πολλοί συνδυασμοί, πολλοί υποψήφοι και ασχολήθηκαν πολύ ενεργά οι τοπικές κοινωνίες με εκείνες τις εκλογές. Οπότε υπάρχει σχεδόν ένας κορεσμός, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι οι εθνικές εκλογές πάντα ενδιαφέρουν, ακόμα και αν δεν συζητιούνται στα καφενεία τόσο πολύ όπως τα προηγούμενα χρόνια ίσως, πάντα ενδιαφέρουν. Το μέλλον της χώρας είναι αυτό που θα επηρεάσει τις ζωές όλων μας. Στην καθημερινή μου επαφή, αν θέλετε, με
συμπολίτες, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά του νομού που περιοδεύω το τελευταίο διάστημα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να βλέπει καταρχήν νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τα κοινά, εκεί που όλοι νόμιζαν ότι οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη και στις αυτοδιοικητικές αλλά και τώρα στα ψηφοδέλτια τουλάχιστον των εθνικών εκλογών, βλέπουμε νέα πρόσωπα να συμμετέχουν και αυτό είναι αν μη τι άλλο ελπιδοφόρο. Mm-hmm. Άρα γίνεστε αποδεκτοί έτσι με χαρά από τον κόσμο, βλέπουν και το νερό της ηλικίας σας και ότι είστε και γυναίκα φαντάζομαι. Είναι στα θετικά αυτό, στα συν? Υπάρχει μια θετική ανταπόκριση για νέο κόσμο γενικότερα. Το ότι είμαι γυναίκα δεν νομίζω ότι τους επηρεάζει. Mm-hmm. Εξάλλου στην κοινωνία που ζούμε όλοι είμαστε γνωστοί μεταξύ μας. Με ξέρουν χρόνια, με βλέπουν χρόνια, είτε στο νοσοκομείο που δούλευα, είτε στη Νέα Δημοκρατία, στα κομματικά όργανα που συμμετείχα τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε δεν τους συστήνομαι για πρώτη φορά. Τώρα απλά από άλλο μετερίζει, ζητώ την εμπιστοσύνη τους. Mm-hmm. Να έρθουμε λίγο και σε αυτό. Θέσατε τον εαυτό σας στη διάθεση του κόμματος να σας επιλέξει για αυτή την κατά τα άλλα τιμητική θέση. Πώς πήρατε την απόφαση? Κοιτάξτε, καταρχήν ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα κοινά. Mm-hmm. Από μικρή μου άρεσε η εμπλοκή. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν δέχομαι να κάθομαι στον καναπέ και να βλέπω οι άλλοι να αποφασίζουν για μένα, για τη ζωή μου, για το μέλλον μου, για την τύχη μου, αγνοώντας εγώ να συμμετέχω σε αυτό. Mm-hmm. Είτε πηγαίνοντας να ψηφίσουν όπως πολλοί νέοι που αποφεύγουν, ας πούμε, ή απέχουν, είτε συμμετέχοντας ακόμη. Θεωρώ ότι μέσα από όλο αυτό το διάστημα, το πολυετές διάστημα της κρίσης, η οποία διανύουμε, γεννιούνται νέες ευκαιρίες, κάτι καλό θα ξεκινήσει. Νομίζω τώρα ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αλλάξουν τα πράγματα και θέλω να είμαι μέσα σε αυτό, θέλω να συμμετέχω σε αυτό και εφόσον οι συμπολίτες μου με τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να είμαι ακόμα πιο ενεργή σε όλο αυτό. Τα μηνύματα είναι θετικά. Είναι φιλικά διακειμένος ο κόσμος προς το κόμμα σας και προς εσάς, κυρία Κεφάλα? Τα μηνύματα είναι φιλικά. Θεωρώ ότι καθημερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το πρόγραμμα, το κοστολογημένο πρόγραμμα της παράταξής μας. Και αυτό μένει βέβαια να αποδειχθεί στην κάλπη της 7ης Ιουλίου. Τώρα όσον αφορά το δικό μου πρόσωπο, τη δική μου υποψηφιότητα, υπάρχει... Όπως σας είπα και πριν, για τα καινούργια πρόσωπα, έτσι, μια φιλική διάθεση. Θέλουμε ο κόσμος να μας εμπιστευτεί. Ζητώ προσωπικά να με τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους οι γενιώτισες και οι γενιώτες, να τους εκπροσωπήσω με δυναμισμό, με ενθουσιασμό, με τόλμη. Γιατί είμαι νέος άνθρωπος, ζω στην πόλη, ξέρω τα προβλήματα της πόλης και θέλω να διεκδικήσω πράγματα για την περιοχή μου και για τον τόπο μου. Μάλιστα. Είπατε κάτι νωρίτερα, κοστολογημένο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη λύση για την επόμενη μέρα, για τη διέξοδο από όλες αυτές τις δυσκολίες που βίωσε ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης. Λοιπόν, σας κατηγορούν ωστόσο από το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχετε πρόγραμμα. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα ο κ. Μαντάς έλεγε ότι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη αλλάζει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτό. Η Νέα Δημοκρατία ανέκαθεν πήγαινε στις εκλογές βάσει προγράμματος και τηρούσε αυτά που έλεγε προεκλογικά, τα τηρούσε μετεκλογικά. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που είπαμε ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, ένα άρθρο και όλα τα υπόλοιπα που όλοι βιώσαμε τα τελευταία 4,5 χρόνια και που δεν θέλουμε ούτε να θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία σαφώς και έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι στη διάθεση των πολιτών. Εμείς το επικοινωνούμε καθημερινά στα χωριά και στους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Μιλάμε σαφώς για τρεις πυλώνες. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας βασίζεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες. Στην μείωση των φόρων, οι οποίοι έχουν αποδυναμώσει την μεσαία τάξη, την έχουν εξουθενώσει τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δαιμονοποιήσει το επιχειρήν, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Δεύτερος πυλώνας του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανάπτυξη νέων θέσεων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η ασφάλεια των πολιτών, γιατί θεωρούμε ότι η ανομία παραέγινε με τους Ρουβίκονες και τους υπόλοιπους, στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα κλείνει απλά τα αυτιά και τα μάτια. Τι ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δυσανασχετούσε. Σας θεωρεί σε μεγάλο βαθμό υπέτειους και υπεύθυνους για τα δεινά που αντιμετωπίζει.
Ωστόσο, είδε κάτι συγκεκριμένα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είδε κάτι στη Νέα Δημοκρατία που άλλαξε, που έμαθα από τα λάθη της τα τελευταία χρόνια και επέστρεψε σε αυτήν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Έτσι, σας έδωσε ένα προβάδισμα 9,5 μονάδων από το ΣΥΡΙΖΑ και ένα ποσοστό που κάποιους τους κάνει να κάνουν και σενάρια ακόμη και για αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η αιτία, αυτός είναι ο λόγος που οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύτηκαν στις ευρωεκλογές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα τον ξαναεμπιστευτούν και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Κάνουμε την αυτοκριτική μας, έχουν γίνει λάθη, είναι παράταξη η οποία έχει κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια. Σαφώς και θα έχουν γίνει λάθη, σαφώς υπήρξαν παραλήψεις. Κάνουμε όμως την αυτοκριτική μας, τόσο στα όργανά μας όσο και δημόσια. Τελευταία, η χθεσινή ομιλία του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος έκανε αυτοκριτική για τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω ακούσει αυτοκριτική από τον κύριο Τσίπρα και από κανένα άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πολλές φορές ότι θέλω να έχω μια ειλικρινή, μια αληθινή σχέση με τον ελληνικό λαό. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορώ να κάνω. Μπορώ να πω λιγότερα και μακάρι να μπορέσω να κάνω περισσότερα, αλλά σίγουρα δεν θέλω να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες. Στηριζόμαστε λοιπόν σε αυτή την αλήθεια, σε αυτή την ειλικρίνεια της Νέας Δημοκρατίας με τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό και θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος στις 7 Ιουλίου. Mm-hmm. Ο κόσμος, ωστόσο, φοβάται ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει η μερίδα του κόσμου που φοβάται ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θα χάσει τις δουλειές του, θα ιδιωτικοποιηθεί, για παράδειγμα, η δημόσια υγεία ή η παιδεία. Είναι κάτι που το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ότι θα κάνετε. Σας λένε ότι δεν έχετε ξεκάθαρη θέση για το ασφαλιστικό και για άλλα ζητήματα μπορώ να παριθμίσω κάποια. Ας μείνουμε σε αυτά, που είναι και τα πιο σημαντικά. Ότι, για παράδειγμα, δεν θα προσλάβετε τους 14.500 εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή και στην γενική εκπαίδευση. Τι απαντάτε για όλα αυτά? Ναι. Και τους άλλους τόσους χιλιάδες γιατρούς. Ευτυχώς που ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, δεν ακούει πλέον τα παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, σας ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σαφέστατο πρόγραμμα, δεν έχει κρυφή ατζέντα, δεν είμαστε εμείς που άλλα λέμε μπροστά και άλλα θα κάνουμε από πίσω. Άλλοι το έκαναν αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποιους θα προσλάβει και πού, έχουμε πει ότι θα γίνουν προσλήψεις 1:5. Σαφώς και δεν μπορούν να μπουν άνθρωποι από πόρτες, παράθυρα και καμινάδες με συμβάσεις, με τετράωρα, πεντάωρα ή οχτάμινα, δεν ξέρω τι, για να μειώνουμε απλά τα άτομα που περνάνε από τον ΟΑΕΔ. Εμείς θέλουμε δουλειές για όλους, θέλουμε καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές για όλους. Άρα προφανώς και δεν θα διώξουμε κόσμο. Να ανοίξουμε δουλειές θέλουμε και όχι να διώξουμε αυτούς που δουλεύουν. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν μπορούν όλοι να μπουν στο δημόσιο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό δεν γίνεται. Εμείς στηριζόμαστε λοιπόν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Θέλουμε επενδύσεις στον τόπο. Θέλουμε να έρθουν επιχειρηματίες να επενδύσουν στα μέρη μας, να επενδύσουν στην Ελλάδα, να επενδύσουν στην περιοχή μας και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια. Έχει δαιμονοποιήσει και θεωρεί εχθρό τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι έτσι. Το δημόσιο σίγουρα πρέπει να λειτουργήσει, αλλά ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι εχθρός του δημοσίου. Εμείς πιστεύουμε ότι η σύμπραξη και η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι αυτό που θα εκτοξεύσει την ανάπτυξη στην ελληνική κοινωνία και θα ανοιχτούν νέες θέσεις εργασίας για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει και στα δημόσια νοσοκομεία, για παράδειγμα? Ιδιωτικοποίηση μέρους της δημόσιας υγείας, πώς ακριβώς? Η δημόσια υγεία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Στην περιοχή μας είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε 2 μεγάλα νοσοκομεία, έχουμε καλούς γιατρούς, αλλά παρόλα αυτά τα προβλήματα είναι μεγάλα. Όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να τα δει, και όχι μόνο στα Γιάννα, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Χρειάζονται σαφώς και αυτό που λέει και η Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για ένα επαγγελματικό management στις δομές της δημόσιας υγείας. Χρειάζεται πρωτοβάθμια περίθαλψη η οποία θα λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά. Οι ελλείψεις είναι τεράστιες, αλλά διορίζουμε ανθρώπους ή προσλαμβάνουμε ανθρώπους όπου μας συμφέρει κάθε φορά. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν ένας σχεδιασμός. Θα δούμε πού υπάρχουν τα κενά και εκεί που θα χρειάζονται γιατροί, θα χρειάζονται νοσηλευτές, θα χρειάζεται λοιπόν προσωπικό, σαφώς και θα γίνουν προσλήψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την απάντηση. Εθνικά θέματα, σας ανησυχεί καθόλου η κατάσταση με την Τουρκία, κύριε Κεφάλα?
Πάντα μας ανησυχεί η κατάσταση με την Τουρκία. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς κρυφές ατζέντες, να είναι ενήμερα όλα τα κόμματα της και η κυβέρνηση προφανώς που κάνει τις συζητήσεις, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάνω στα εθνικά θέματα. Δεν έχουμε δει τέτοια διάθεση από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι και η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, όχι φόβου. Είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Το σπίτι μας είναι η Ευρώπη και η Τουρκία καλά θα κάνει να το σεβαστεί αυτό. Μάλιστα. Πρέσπες. Αναβαθμίστηκε, λέει η κυβέρνηση σημερινή, η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Έχει ηγετικό ρόλο πλέον και διασφαλίζεται έτσι, διασφαλίζονται και η καλή γειτονία, αλλά και το ότι ουσιαστικά ηγούμαστε στα Βαλκάνια. Τι απαντάτε? Ότι πληρώσαμε πολύ ακριβά την μπορντό γραβάτα του κυρίου Τσίπρα. Η Μακεδονία είναι μία, είναι ελληνική, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι απαράδεκτη. Δεν κερδίσαμε την καλή γειτονία, κερδίσαμε τα μαγνητάκια των γειτόνων μας που φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Κερδίσαμε τα 4.000 ελληνικά προϊόντα που δεν μπορούν να πουληθούν γιατί είναι μακεδονικά, ενώ δεν μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Αν όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας και η ομάδα του και οι συνεργάτες του τα βλέπουν σαν όφελος, εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί κάτι η Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτά? Εμείς αυτό θα ζητήσουμε. Mm-hmm. Δεν θα αφήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών να εξελιχθεί έτσι όπως ξεκίνησε από τον κύριο Τσίπρα. Μιλάμε για μια μειοδοσία, ας πούμε, της περιοχής μας. Έπρεπε να προστατευτεί το όνομα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία από αρχαιοτά των χρόνων είναι Ελλάδα και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει τώρα. Μάλιστα. Λέει ένας φίλος τηλεθεατής, τι θα κάνετε, λέει, με τα δώρα? Το 2012, με δική σας απόφαση, είχαν κοπεί τα δώρα. Προτίθεστε, λέει, να τα επαναφέρετε? Όλο αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Εμείς έχουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα που στηρίζεται στην μείωση των φόρων, σε ανάπτυξη 4%, το οποίο θα αποφέρει έσοδα στο ελληνικό κράτος. Πράγμα που δεν υπάρχει τώρα με την ανεμική ανάπτυξη κάτω του 2% που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω από τώρα. Φυσικά, εφόσον και θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορούμε να το συζητήσουμε στο μέλλον για το αν θα δοθεί ή όχι. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι όμως να στρώσει η οικονομία, να πάρουν μια ανάσα οι Έλληνες φορολογούμενοι, να δούνε τα μέτρα όλα αυτά που θα εφαρμοστούν, ότι θα απαλύνουν την τσέπη τους. 500.000 θέσεις εργασίας είπε στο πρόγραμμά του ο Αλέξης Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, οι οποίες θα δημιουργηθούν. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο δικό σας πρόγραμμα και το θεωρείτε ρεαλιστικό κάτι τέτοιο? Μπορούν να δημιουργηθούν 500.000 θέσεις εργασίας? Εγώ πιστεύω ότι αν γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις επενδυτικές και όλα αυτά που είπαμε πριν, μπορούν, δεν ξέρω αν θα είναι 500 ή αν θα είναι 400, mm-hmm. αλλά σίγουρα μπορούν να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα, αν αυτό το πιστεύει, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια? 500.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή όσα οι Έλληνες, οι νεοέλληνες που έφυγαν από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και βγήκαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν το μέλλον τους. Γιατί γι' αυτό δεν αναφέρονται πολύ. Το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της χώρας είναι ότι οι νέοι άνθρωποι, η γενιά, η δική μας κυρία Χριστοφορίδου, έχει φύγει όλοι στο εξωτερικό. Ψάχνουν εκεί το μέλλον τους, ψάχνουν εκεί δουλειές, ψάχνουν εκεί την ελπίδα. Γιατί εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Θα τους δώσετε κίνητρο να γυρίσουν, κυρία Κεφάλα? Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, να υπάρξει ανάπτυξη, να γίνουν επενδύσεις στη χώρα, ούτως ώστε να έχουμε καινούργιες θέσεις εργασίας και να γυρίσουν πίσω τα παιδιά που έφυγαν. Πολλοί, και σας λέω πάλι, είναι στη δική μας ηλικία, στη δική μας γενιά και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γιατί εδώ δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε φως. Εμείς λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους φέρουμε πίσω, να παλέψουν για την πατρίδα τους, να παράξουν για την πατρίδα τους και να δουλέψουν εδώ. Μάλιστα. Συζητιέται πολύ έντονα αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του για το αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία στις 7 Ιουλίου, εκλογές ξανά το 15 Αύγουστο.
Μάλιστα κάποιοι λένε 15 Αύγουστος πέφτει, είναι η μέρα Πέμπτη, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, άρα πάμε για 19 μάλλον. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο και εγώ να το χαριτολογήσω. Ζητάτε ισχυρή λαϊκή εντολή από τον κόσμο και γιατί? Εσείς έχετε πει ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, ακόμα και αν δεν είστε αυτοδύναμοι, δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε συνεργασίες? Ίσα-ίσα, το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ότι ακόμα και αυτοδύναμη να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα κοιτάξει να βρει συμμαχίες, γιατί πραγματικά στα χρόνια της κρίσης πρέπει να καθίσουμε κάτω και να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα για να περάσουμε στην επόμενη μέρα, για να κάνουμε το άλμα στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία αυτό έχει σκοπό να κάνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό πιστεύει. Και φυσικά αυτό το πρώτο ζητούμενο είναι στις εκλογές να μας εμπιστευτεί όλο και περισσότεροι Έλληνες πολίτες και να έχουμε μια καθαρή, μια ισχυρή και αυτοδύναμη εντολή, γιατί σίγουρα πέρα από τις συνεργασίες θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πολλούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους δικούς του. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι μακριά. Γι' αυτό το στόχο παλεύουμε όλα τα στελέχη, οι υποψήφοι αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη της παράταξης. Θέλουμε τον πρόεδρο του κόμματος, τον επόμενο πρωθυπουργό, να είναι ισχυρός, να έχει λυμμένα τα χέρια για να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος, χωρίς εμπόδια και χωρίς άλλα κολλήματα. Μάλιστα. Το δικό σας μήνυμα προς τους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν εν ώψη των εθνικών εκλογών θα ήθελα. Και ποιο είναι για εσάς, γενικότερα για το χώρο σας, το διακύβευμα για την επόμενη μέρα στη χώρα? Θεωρώ ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι στασιμότητα ή άλμα στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτός θα ήταν ο τίτλος, αν θέλετε, της όλης υπόθεσης. Θεωρώ ότι πήγανε 4,5 χρόνια χαμένα. Ήμασταν ένα βήμα πριν την έξοδο από τα μνημόνια το 2014, όταν ο κύριος Τσίπρας προκάλεσε εκλογές με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και τώρα, 5 χρόνια μετά, σχεδόν, συζητάμε πάλι για τα ίδια μεγέθη, οικονομικά μεγέθη, για τους ίδιους αριθμούς. Θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει άλμα στο μέλλον. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με απλά βήματα και το άλμα μπορεί να το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο αφορά εμένα, θέλω να απευθυνθώ στους συμπολίτες μας, στους Γιαννιώτες και τις Γιαννιώτισες, και να ζητήσω τη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Θέλω να με εμπιστευτούν, θέλω να μου δώσουν την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσω στην Ελληνική Βουλή. Είμαι νέος άνθρωπος, έχω όρεξη για δουλειά. Ζω στην περιοχή, γνωρίζω τα προβλήματα της περιοχής, δουλεύω εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, ξέρουν ότι θα είμαι δίπλα τους την επόμενη μέρα, ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε μένα ό,τι ώρα θέλουν, όποτε θέλουν και για όποιο λόγο θέλουν, και νομίζω ότι αυτή η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει με τον κόσμο θα συνεχιστεί και τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όσο και μετά από ποια θέση ο γεννιώτικος λαός μετάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά μετά το πολύ γρήγορο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και να συζητήσουμε με τον γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, ένας άνθρωπος που πολύ νέος ήρθε και έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στην πολιτική και είναι και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής. Σε λίγα λεπτά μαζί σας. Στο Κταίο Παπαδόπουλος, η δική σας ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Στο 26510-41400. Κταίο Παπαδόπουλος, στην Περιφερειακή Οδό. Όταν χρειάζεσαι δύναμη και αξιοπιστία, όταν η δουλειά είναι απαιτητική,
ακόμα και η τελευταία βίδα δεν είναι λεπτομέρεια. Αρκεί να είναι Husqvarna. Τώρα, αλυσοπρίωνο Husqvarna 236, μόνο 175 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna νομού Ιωάννινων, Κατσούκης Δημήτριος. Λεωφόρο Γράμμο 117 Ιωάννινα, έναντι αεροδρομίου. Τηλέφωνο 26510 83 400. Και στην ιστοσελίδα μας www.katsoukis.gr. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο. Η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος. Η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Όπως σας είπα, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι μαζί μας για τη συνέχεια της εκπομπής, ο γραμματέας του Κινάλ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Στα πλαίσια μιας ακόμη γρήγορης περιοδίας, ενός γρήγορου περάσματος από την Ήπειρο. Τώρα στα Γιάννενα, λίγο αργότερα σε Φιλιππιάδα, Πρέβεζα, Λούρο. Λοιπόν, για να επικοινωνήσετε τις θέσεις του κινήματος αλλαγής, το σχέδιο Ελλάδα, το σχέδιο για την επόμενη μέρα που προτείνετε και πραγματικά από τη δυνατότητα που έχετε σε όλη την Ελλάδα να συνομιλείτε με τον κόσμο. Κύριε Χριστοδουλάκη, θα ήθελα έτσι την απόψη σας για το πώς είναι ο κόσμος, το πώς βλέπει αυτές τις εκλογές και αν είναι πραγματικά κουρασμένος. Όλοι όσοι έρχονται εδώ μου λένε ότι είναι μια βουβή προεκλογική περίοδος, ένας κόσμος υποτονικός που μάλλον κουράστηκε από τις προηγούμενες εκλογές, τις τετραπλές εκείνες κάλπες και υπάρχει και ο κίνδυνος να ψηφίσει παραλίες στις 7 Ιουλίου, την 7η Ιουλίου. Κοιτάξτε, καταρχάς, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχουν δύο δεδομένα στις κάλπες αυτές. Καταρχάς, οι εκλογικές διαδικασίες των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, που είναι μόλις ένα μήνα πριν, πάρα πολύ πρόσφατες, ακριβώς δηλαδή ένα μήνα πριν, ουσιαστικά κούρασαν τον κόσμο και εκείνους που δραστηριοποιήθηκαν ενεργά με τις εκλογικές διαδικασίες αυτές, αλλά και τους ψηφοφόρους. Μάλιστα, ειδικά όταν βρισκόμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία κράτησε ουσιαστικά σχεδόν ένα χρόνο. Και το λέω αυτό γιατί το φθινόπωρο υπήρχε η φημολογία ότι πάμε σε εκλογές, μετά τον Ιανουάριο, μετά τον Μάρτιο, μετά ότι πάμε σε πολλαπλές το Μάιο και τώρα τελικά πάμε τον Ιούλιο. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι καλώς κακώς όταν η εκλογική διαδικασία είναι 7 Ιουλίου, υπάρχει ένα πολύ διαφορετικό κλίμα. Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού, ούτε καν στην αρχή. Είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε πάει σε αυτή τη χρονική συγκυρία σε εκλογικές αναμετρήσεις. Οπότε δυστυχώς και η δική μου εικόνα, αυτή που εισπράττω,
επειδή έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε και σε πάρα πολλά μέρη της χώρας μας, είναι ότι το κλίμα δεν είναι τόσο πολιτικοποιημένο και πολλωμένο εν ώψη των εθνικών εκλογών. Αυτό όμως δημιουργεί ένα ζήτημα. Ότι επειδή οι εκλογές αυτές, οι εθνικές εκλογές, είναι ίσως από τις πιο κρίσιμες που είχε μπροστά της η χώρα μας, ειδικά στη μεταπολίτευση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι μας και εμείς που θα δραστηριοποιούμαστε αργότερα, αλλά κυρίως οι Έλληνες πολίτες, ότι την απόφαση και την εντολή για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα και με ποιους όρους, αλλά και το πώς θα αντιπολιτευτεί το πολιτικό μας σύστημα στην επόμενη κυβέρνηση, πρέπει να έχει ισχυρή λαϊκή ετοιμιγωρία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν τη μέρα των εκλογών. Και θέλω να κάνω και ένα κάλεσμα και ειδικά και στους νέους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, ακούμε πάρα πολύ ότι οι νέοι άνθρωποι δεν εκφράζονται από το πολιτικό σύστημα, ότι απέχουν, ότι δεν θεωρούν ότι είναι αξιόπιστο, δεν θεωρούν ότι μπορούν να δουν λύσεις μέσα από αυτό. Αλλά καλώς ή κακώς, για να μπορέσει τουλάχιστον να είναι αντιπροσωπευτικότερο όσον αφορά τις δικές τους θέσεις, αντιλήψεις, απόψεις, πρέπει και οι ίδιοι να στείλουν ένα μήνυμα μέσα από την κάλπη. Καλώς ή κακώς, η κάλπη καθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα και το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Οπότε, ή πάμε και διαμορφώνουμε και εμείς τους συσχετισμούς, στον ελάχιστο βαθμό που μας αναλογεί, ή απέχουμε και αφήνουμε κάποιους άλλους να το κάνουν για εμάς. Καλό λοιπόν και τους νέους ανθρώπους ειδικότερα, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να πάνε στις κάλπες, να επιλέξουν, να αποφασίσουν και κυρίως έχοντας διαβάσει. Όχι απλά τι ακούνε ως συνθήματα, αλλά και τι λέει ο καθένας για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Τι στόχους βάζετε εκεί στο κίνημα αλλαγής, κύριε Χριστοδουλάκη, για την επόμενη Κοιτάξτε, είμαστε ένα κόμμα το οποίο μέσα στην κρίση υπέστη ένα πολιτικό κόστος, σήκωσε ένα πολιτικό κόστος πολύ δυσανάλογο σχέση με αυτό που πραγματικά μας αναλογούσε. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είναι και πολύ πρόσφατα στη δηλώση του κύριου Γιούνκερ, που μας είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του 4-9 παραποίησε τα δημοσιονομικά στοιχεία, παρέδωσε έλλειμμα 15,6% του ΑΕΠ και ουσιαστικά οδήγησε στην κρίση, αλλά κανείς δεν έχει κάνει λόγο για αυτό, ούτε η Νέα Δημοκρατία σήμερα και φυσικά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το καλύτερο πλυντήριο της διακυβέρνησης Καραμαλή. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, όμως, όπου πέσαμε στο 4,5, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Και αυτό αποτυπώθηκε στη συνέχεια σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις, στην οποία το κίνημα αλλαγής είχε άνοδο. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και στις πολύ πρόσφατες ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου. Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος μας και για αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι συσχετισμοί αλλάζουν, ότι η δυναμική μας αυξάνεται και αναπτύσσεται και ότι θα έχουμε άνοδο από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα. Και κυρίως θέλω να βάλω και 2 δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν στις ευρωεκλογές. Ποια είναι αυτά? Πήγαμε στις ευρωεκλογές με ένα πολύ ισχυρό κλίμα απόλωσης. Ο ένας μίλαγε για δημοψήφισμα, ο άλλος για ψήφο εμπιστοσύνης, εκλογικά επιδόματα 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, δημοσκοπήσεις που υποτίθεται δείχναν ένα ντέρμπι ανάμεσα σε 2 δήθεν κυρίαρχους μονομάχους, και όλη αυτή η πόλωση που αποτυπώθηκε στις ευρωεκλογές, ουσιαστικά με την ήττα 10 μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ, κατέρευσε. Αυτή η πόλωση δεν υπάρχει. Και έχει αλλάξει η ουσία της στρατηγικής ψήφου πλέον. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εμείς είμαστε και ένας χώρος που έχει πολύ ισχυρές αυτοδιοικητικές αναφορές. Επιλέξαμε να έχουμε ενεργό ρόλο και συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Σε αντίθεση, παράδειγμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κρύφτηκε πίσω από επιλογές άλλων, ακόμα και δικές μας. Αυτές οι δυνάμεις, λοιπόν, που αποτύπωσαν πολύ ισχυρές κοινωνικές αναφορές, που ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να έχει η παράταξή μας, είναι σίγουρο ότι θα συστρατευθούν, θα ενταχθούν στην κοινή μας προσπάθεια. Και αυτά τα 2 δεδομένα για μας δίνουν μια αισιοδοξία ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Θέλετε να είναι διψήφιο αυτό. Στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Θέλουμε καταρχάς να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε μια άνοδο από τις πολύ πρόσφατες ευρωεκλογές και να συνεχίσουμε ακριβώς τη διαδικασία ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου. Αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι. Επειδή πολλές φορές και δημοσιογραφικά, και είναι και λογικό, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσδιορίσουμε αριθμούς. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι ένας αγώνας ποδοσφαίρου που θα τελειώσει 1-0, 2-0, καλύτερα με 3 γκολ διαφορά για να το χάρουμε περισσότερο. Μιλάμε για εκλογές. Οι εκλογές έχουν πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά παράγωγα. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο το αν θα αυξήσουμε το 7,7 που είχαμε σε ευρωεκλογές. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτή η αύξηση. Άρα λοιπόν, για να το δούμε και με πολιτικούς όρους. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είχε δυστυχώς ως αποτέλεσμα μια χορηγία στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε το χάρτη να γίνεται μπλε και βλέπουμε σήμερα μια Νέα Δημοκρατία να έρχεται επελάβνουσα, αλλά με μια βαθιά συντηρητική ατζέντα. Και θα γίνω συγκεκριμένος, γιατί ξέρετε, οι όροι της πρόοδου και της συντήρησης είναι πιθανώς και αυθαίρετοι κάποιες φορές. Αλλά μια Νέα Δημοκρατία σήμερα που μιλάει για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται προστασία του εργαζόμενου έναντι του
του εργοδότη. Μιλάει γενικά και αόριστα για περικοπές δημόσιων δαπανών, χωρίς να νοιάζεται αν αυτό θα οδηγήσει σε περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικά δημόσια αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, ειδικά στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Ήδη ακούσαμε να μιλάνε και για ιδιωτική διοίκηση της δημόσιας υγείας. Δεν αναλαμβάνω καμία δέσμευση για την αλλαγή του πεταμίου και τον τρόπο με τον οποίο εκποιείται σήμερα η δημόσια περιουσία. Δεν ακούσαμε στο πρόγραμμά τους τίποτα να λένε για το τι θα κάνουν με τις συντάξεις. Δεν ακούσαμε να λένε τίποτα για το τι θα κάνουν με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να είναι η λύση απέναντι σε μια πολιτική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ που καταδικάστηκε. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε τη δύναμη στις εκλογές αυτές, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, να μπορούμε να είμαστε αντίβαρο σε αυτή τη συντηρητική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω ξανά θα για να εγγυηθούμε. Θα μπορούσε να μεταφραστεί και αλλιώς αυτό, γιατί πολλής λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες από διάφορα στελέχη αλλά και από την πρόεδρο σας, την κυρία Γεννηματά, για το τελικά είναι ένας γρίφος που ορίζεται, τι θα κάνετε. Ελάτε να το λύσουμε λοιπόν. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, θα συνεργαστείτε και πραγματικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι μεταφράζεται και έτσι αυτό που συζητάμε όλη αυτή την ώρα. Αν είναι ισχυρό το κίνημα αλλαγής στις 7, μετά τις 7 Ιουλίου, στις 8 Ιουλίου, θα μπορούσε και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη να συνεργαστούν, αλλά βάζοντας και εσείς τους δικούς σας όρους στο τραπέζι. Υπάρχει και η ανάγνωση αυτή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ. Είτε πλαγίως, είτε εμέσως. Θα επιλέξω να την απαντήσω όσο πιο απλά και άμεσα γίνεται. Με βάση τους σχετισμούς που αποτυπώθηκαν στις ευρωεκλογές, γιατί πλέον δεν μιλάμε όπως μιλάμε το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, μιλάμε με συγκεκριμένα δεδομένα. Που δεν υπήρξε ανατροπή των πολιτικών σχετισμών, λόγω της πόλωσης, λόγω πολλών ερμηνεών, αλλά είναι δεδομένα τα αποτελέσματα. Το κάνουμε σαφές ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα νομίζω δεν πρέπει να το πω πιο απλά. Σταθερή στα όσα αποφασίστηκαν στο συνέδριό σας. Το συνέδριό μας έβαλε μια κατεύθυνση ξεκάθαρη για την αυτόνομη πορεία μας. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες από τον καθένα. Εγώ λέω λοιπόν πολύ απλά ότι το κίνημα αλλαγής την επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα συνεργαστεί αυτό που με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς μεταφράζεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε, μας ρωτάνε πάρα πολύ, δηλαδή θα πάτε τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Να κάνω μια παρένθεση. Μας ρωτάνε από τη μία αυτή που το 12. Ρίξανε την κυβέρνηση Παπαδήμου, πήγανε τη χώρα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, σε πολύ δύσκολα δημοσιονομικά δεδομένα, όταν βρισκόμασταν ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού, απλά και μόνο για να γίνει ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. Και μας ρωτάνε τι θα κάνουμε και οι άλλοι, οι οποίοι νομοθέτησαν την απλή αναλογική, επειδή η χώρα χρειάζεται μια κουλτούρα συνεργασίας, υποτίθεται, αλλά μας λένε τώρα ότι δεν συνεργαστούν με κανένα. Και ρωτάνε εμάς που το 2009 μόνοι μας αναλάβαμε ένα πολιτικό κόστος τεράστιο. Χωρίς να έχουμε φέρει εμείς τη χώρα μέσα στην κρίση, φυσικά έχουμε κάνει και εμείς λάθη, αλλά το έλλειμμα 15% του ΑΕΠ έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Κώστας Καραμαλής και Νέα Δημοκρατία. Εμάς που αναλάβαμε αυτό το κόστος για να μην πέσει η χώρα στα βράχια μόνοι μας. Έχουμε αποδείξει λοιπόν σε όλη μας την ιστορική διαδρομή ότι πρώτα βάζουμε τη χώρα και μετά το κόμμα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμα ή οτιδήποτε κανενός ή ακολούθημα. Υπάρχουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες στη Βουλή, συγκεκριμένες, ώστε ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, να διατηρηθεί πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Σε συγκεκριμένους άξονες όμως. Πρώτον, αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεύτερον, ολοκλήρωση συνταγματικής αναθεώρησης. Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας Τσίπρα, δηλαδή μείωση πλεονασμάτων από το 3,5% στο 2%. Και επαναλαμβάνω, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, ζητάμε τη δύναμη να εγγυηθούμε την επόμενη μέρα εργασιακά δικαιώματα. Ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος για τη στήριξη αυτών που έχουν πληγεί πραγματικά μέσα στην κρίση, να εγγυηθούμε μισθούς, συντάξεις, να εγγυηθούμε ακριβώς μια πραγματική ελπίδα και προοπτική για αυτούς που το έχουν σήμερα ανάγκη, για αυτούς που φοβούνται το χάρτη που είναι μπλε. Που μπορεί να ήθελε να φύγει ο κύριος Τσίπρας και να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία χωρίς να είναι δεξί. Ή μπορεί να ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει ο Μητσοτάκης. Αλλά σήμερα υπάρχουν δεδομένα άλλα. Σε αυτά τα δεδομένα λοιπόν ζητάμε την ψήφο να μας δώσει τη δύναμη να μπορέσουμε να είμαστε ισχύο αντίβαρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από τη μία. Και από την άλλη, απέναντι στον ανεύθυνο λαϊκισμό μιας αντιπολίτευσης που μπορεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Για μας το δίλημα είναι απλό. Ή ισχυρό κίνημα αλλαγής 7 Ιουλίου, ή η χώρα θα μπει ξανά σε νέες περιπέτειες. Και αν μου επιτρέπετε, απλά ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Θα μπορούσε να πει κανείς τώρα ότι κινδυνολογείται, έτσι. Αν είχαμε κάποιον λόγο από το ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σας, θα έλεγε ότι σίγουρα κινδυνολογείται. Για ποιο λόγο? Λόγω του ότι λέτε ότι την επόμενη μέρα θα βρούμε ξανά τα δύσκολα. Ενώ βρισκόμαστε στη μεταμνημόνιο εποχή. Η έννοια του μεταμνημονίου ορίζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι αφού έχουμε βγει από το μνημόνιο, όταν φέρανε τη διάταξη για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου που οι ίδιοι συμφώνησαν και ψήφισαν,
γιατί πήραν πίσω τα αντίμετρα για τις φοροελαφρύνσεις για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, στον έμφυα, στην εισφορά αλληλεγγύης και στο φόρο εισοδήματος? Είναι προφανής η απάντηση. Γιατί η Επιτροπή εξακολουθεί να υφίσταται. Γιατί μας έχουν δεσμεύσει με πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022 και 2,2% μέχρι το 60. Γιατί έχουν δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία για τα επόμενα 99 χρόνια μέσω του υπερταμείου. Γιατί έχουν διαμορφώσει ένα ασφαλιστικό νόμο που έχει κάνει τις συντάξεις ψίχουλα. Γιατί έχουν βάλει ένα συνολικό πλαίσιο που έχει καταστρέψει την πραγματική οικονομία. Με νούμερα. Το 18 μειώθηκαν κατά 12% οι επενδύσεις. Αυξήθηκαν απλήρωτοι φόροι κατά 2 δις μόνο το πρώτο δίμηνο του 19. Η ρυθμή ανάπτυξης είναι σήμερα στο 1,4%. Και υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος συμπολιτών μας που είναι υποαναγκαστικά μέτρα κατασχέσεων. Αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα δεδομένα, λέμε ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι μια αντίστοιχη συντηρητική ατζέντα που την περιέγραψα και πριν. Μάλιστα. Απλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την απλή αναλογική. Γιατί ξέρετε, βγαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και μας λέει το εξής. Να το καταλάβουμε και μαζί. Αφενός μας λέει ότι αν δεν μου δώσετε αυτοδυναμία, θα πάω τη χώρα σε απλή αναλογική τον Αύγουστο. Εγώ δεν καταλαβαίνω την απειλή, να σας πω την αλήθεια, γιατί μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι αν πάρω, ας πούμε, 145 και δεν έχω αυτοδυναμία, σας απειλώ ότι θα πάω σε απλή αναλογική τον Αύγουστο για να πάρω 100 και να έχω λιγότερη δύναμη στο Κοινοβούλιο. Εντάξει, εσείς αυτό το μεταφράζετε έτσι, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι απλώς στα πλαίσια έτσι της ομιλίας του, ότι δεν θέλω να σταθώ σε ισχυρή λαϊκή εντολή. Ναι. Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο το αίτημα, δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος, και άλλο το να εκβιάζει, ας πούμε, με τέτοιο τρόπο. Αλλά ο καθένας, ξαναλέω, το αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Δεν θέλω να κάνω ερμηνείες, γι' αυτό το αφήνω εδώ. Δεν είναι αυτή η πολιτική ουσία. Η πολιτική ουσία είναι άλλη όμως. Μας λένε ότι, παιδιά, θα αφήσετε τη χώρα να πάει σε απλή αναλογική, θα παίξετε με την πολιτική σταθερότητα. Και τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Έχει ψηφιστεί απλή αναλογική με 151. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα ψηφίζουμε με το προηγούμενο εκλογικό σύστημα και την επόμενη φορά ψηφίζουμε με απλή αναλογική. Άρα λοιπόν, αυτό που μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι δώστε μου αυτοδυναμία για να μην πάει η χώρα σε απλή αναλογική, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί αν αλλάξει απλή αναλογική με 151 στην επόμενη Βουλή, θα εφαρμοστεί στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και ο νέος εκλογικός νόμος θα ισχύει από την επόμενη φορά. Άρα, ο μόνος τρόπος θεσμικά για να μην εφαρμοστεί απλή αναλογική είναι να υπάρχουν στη Βουλή 200 ψήφοι. Άρα, ο μόνος τρόπος για να μην παίξουμε την πολιτική σταθερότητα της χώρας είναι να ισχυροποιηθεί το κίνημα αλλαγής με τη δική του πρόταση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στη λογική ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήματος, αλλά που θα διασφαλίζει και ένα μόνος που θα εγγυάται την πολιτική σταθερότητα, να υπάρχει συγκεκριμένη πλειοψηφία στη Βουλή που θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Αλλά όποιος ευαγγελίζεται την πολιτική σταθερότητα έναντι της απλής αναλογικής, καλά θα κάνει να εξηγεί και στον κόσμο ότι αυτή αλλάζει με 200 στη Βουλή και όχι με 151, άρα η πιο χρήσιμη ψήφος για αυτήν είναι η ψήφος του κίνημα αλλαγής. Μάλιστα. Για μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, τι θα λέγατε? Το πρότεινε, έβαλε τους όρους κάτω από τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και ο κύριος Παπανδρέου το έβαλε μάλιστα, γιατί και ως Πρωθυπουργός είχε ζήσει ακριβώς το εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να διαχειριστεί μια κατάσταση που το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, το κυρίαρχο, το έφερε η Νέα Δημοκρατία, το διαχειρίστηκε μόνο του και όλοι οι υπόλοιποι, οι μεν, ήταν στα ζάπια και σκίζανε το μνημόνιο κάθε μέρα. Και οι άλλοι ήταν στις πλατείες παρέα με τη Χρυσή Αυγή, με μια ακραία διχαστική ρητορική. Διχάζοντας τους Έλληνες, την κοινωνική συνοχή, διαλύοντάς την. Αν λοιπόν η εθνική συνεννόηση, στην οποία επιμένουμε και σήμερα, είχε επιτευχθεί από τότε, η χώρα θα είχε βγει από την κρίση το 12 και σήμερα θα μιλάγαμε με τελείως διαφορετικά δεδομένα, όπως στην Κύπρο, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που το πολιτικό σύστημα είχε την ωριμότητα να πει ότι ναι, διαφωνούμε. Αλλά το συμφέρον της χώρας είναι πάνω απ' όλα. Ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Μπορούμε όμως στα στοιχειώδη να συμφωνήσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε ούτε τότε. Άρα, όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, μεταξύ αυτών και εσείς, σκεφτόταν τι μόνο την καρέκλα, κύριε Χριστοδουλάκη? Το μας λέτε. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ υπήρχε μια κυβέρνηση ενός μεγάλου συνασπισμού το 12, πήγαμε σε εκλογές το Μάιο του 12. Έπεσε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Ξαναπήγαμε σε εκλογές τον Ιούνιο του 12. Τότε δεν μας ένοιαζε αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Έπρεπε να βγει ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. Το 2015, όταν κάνανε την περήφανη εξάμεινη διαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, που αναγκαστήκαμε για να μην πάει η χώρα στα βράχια να στηρίξουμε μια πολιτική που είχε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνη για το τρίτο μνημόνιο, για να μην χρεοκοπήσει όμως η χώρα, δεν τους ένοιαζε πάλι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Όταν ο κύριος Τσίπρας είχε 120 μέσα στη Βουλή και όχι 151, αλλά είπαμε ότι ελάτε όλοι μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ξαναπήγε τη χώρα το Σεπτέμβριο σε εκλογές.
Ούτε τότε τον ένοιαζε η πολιτική σταθερότητα. Σήμερα εμείς επαναφέρουμε την εξής ανάγκη. Ότι, ξαναλέω, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Αλλά τουλάχιστον στα μεγάλα πρέπει να συμφωνήσουμε. Στα εθνικά μας θέματα. Στην οικονομία. Η εθνική συνεννόηση είναι κάτι αναγκαίο, είναι κάτι που σε άλλες χώρες θα ήταν επιτακτικό. Ξέρετε, το βλέπουμε και με την τουρκική προκλητικότητα, για παράδειγμα, πολύ, πολύ πρόσφατα. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα μείζον ζήτημα προκλητικότητας και στα βόρεια της Κύπρου και στο Αιγαίο, να εμφανίζεται με ακραία ρητορική, να σταματάει να διακόπτει ο Πρωθυπουργός την περιοδία του στα Δωδεκάνησα, να συγκαλεί Κησαία, άρα σημαίνει ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει, και να μην έχει πάρει ένα τηλέφωνο τους πολιτικούς αρχηγούς να τους πει ότι ξέρετε, γίνεται αυτό και αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας, να πάμε όλοι μαζί συντεταγμένα. Ή ακόμα χειρότερα, είχε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν πριν από λίγους μήνες. 2 ώρες συζητούσαν μόνοι τους. Και δεν έχει μάθει κανείς τι συζητήσανε, και από τότε μέχρι σήμερα βλέπουμε ακριβώς να εκτιλήσεται όλο το πλαίσιο της προκλητικότητας της Τουρκίας. Άλλο λοιπόν, ξαναλέω, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Εμείς οποιαδήποτε ανάγκη για να έρθουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε ένα τραπέζι να συζητήσουν προς το συμφέρον της χώρας, την υποστηρίζαμε, την υποστηρίζουμε και θα την υποστηρίξουμε. Δυστυχώς όμως είδαμε ότι ήδη κάποιοι που μάλιστα ευαγγελίζονταν, ξαναλέω, την κουλτούρα της συνεννόησης και των συνεργασιών, έχουν δηλώσει από τότε ότι εμείς, παιδιά, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Και εμένα κάτι μου λέει, χωρίς να θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, ότι αυτά που έζησε η χώρα με αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ το 10-15, που και εγώ ήταν η Αθήνα, που ως διαμαγεία σταμάτησε το 15 και μετά, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα τα ξαναζήσουμε και τώρα. Αν υπάρχει ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, ο οποίος ξέρει να αντιπολίτευεται μόνο με μια ρητορική ακραία, διχαστική, λαϊκίστικη, με όρους δημαγωγίας και τοιχοδιοκτισμού. Άρα λοιπόν, 7 Ιουλίου ψηφίζουμε και ποιος θέλουμε να μας κυβερνήσει, αλλά ψηφίζουμε παράλληλα και ποιος θέλουμε να είναι αντιπολίτευση, να εγγυηθεί μια καλύτερη προοπτική την επόμενη μέρα για τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παριζάκι. Κοτοπαριζάκι. Είναι καλό. Νόστιμο. Τώρα η Πίνδος μας φέρνει το κοτοπαριζάκι. Από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Ο επαγγελματίας που σου λύνει τα χέρια και προσέχει τα χαλιά σου σαν δικά του. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Πληθώρα εκπτώσεων για φοιτητές και ανέργους και για κατηδίαν παράδοση και παραλαβή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδίκευση στον καθαρισμό χειροποίητων χαλιών, γιατί το χαλί θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Νέα υπηρεσία, βιολογικός καθαρισμός στρωμάτων και καναπέδων επιτόπου, αλλά και καθαρισμός παπλωμάτων και κουβερτών. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Τηλέφωνο 26510 20478. Ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρισμού για σπίτι γεμάτο χαμόγελα. Με υπηρεσίες άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός παπλώματος ή κουβέρτας. Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τη Μόνθα Μαρκετίν. Φθηνότερα, δεν γίνεται. Αυγά Υπήρου Λάρτς, μικρές φάρμες του βουνού, μόνο 99 λεπτά η εξάδα. Μπισκότα Digestive Παπαδοπούλου, συσκευασία 250 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα υπόλοιπα μπισκότα Παπαδοπούλου Digestive, Cookielicious και cookies με σοκολάτα και κακάο, 35% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Χοιρινή ομοπλάτη και πάρη ζαπασιάς, μόνο 3,50 το κιλό. Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Μέσα στην κρίση είναι η λύση.
Τώρα το ιδανικό έπιπλο παίρνει νέες διαστάσεις. Τις δικές σας. Έπιπλα Μπάρτσιος. Για ένα άριστο ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες σειρώμενες και ανοιγόμενες, πόρτες θωρακισμένες, πόρτες εσωτερικές, στις διαστάσεις και στα χρώματα που εσείς επιθυμείτε. Η πολύχρονη εμπειρία μας, ο σχεδιασμός και τα καλύτερα υλικά μας έχουν κάνει το όνομα συνώνυμο της διαχρονικής αξίας. Έπιπλα Μπάρτσιος. Θα μας βρείτε στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 2651-062-442 και 6972-818-711. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και επειδή πάρα πολλά είπαμε σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογές, είχαμε σήμερα υποψήφιους βουλευτές από τα τρία μεγάλα κόμματα, από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κοινά. Ήρθε η ώρα να τα αφήσουμε αυτά πίσω μας. Αύριο πάλι θα ασχοληθούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με έναν νέο συγγραφέα. Η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί με τη βοήθεια του Skype θα συνδεθούμε με τα Χανιά και πιο συγκεκριμένα με τον Παναγιώτη Ζαφύρη. Ο Παναγιώτης κατά το ίμιση είναι εδώ από Ήπειρο και κατά το άλλο του μισό είναι από την Κρήτη. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ξέρετε την άποψή μου για τα βιβλία, την γνώμη μου. Πολύ δε περισσότερο για τα παραμύθια, τα οποία αγαπώ πάρα πολύ εγώ, αλλά νομίζω και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι. Ο Παναγιώτης, που θα δούμε ευθύς αμέσως και θα τον βάλουμε στην παρέα μας, έχει γράψει αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, «Ρώτα το παραμύθι». Και θα μας μιλήσει για, έτσι, για το πώς έφτασε να ασχολείται με τη συγγραφή, γιατί θέλεις ένα νεαρό παιδί να γράψει ένα παραμύθι. Λοιπόν, τι κενά ήρθε να του καλύψει όλο αυτό. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και τηλεοπτικά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι αυτό που έχεις γράψει. Καταρχάς, να σε ρωτήσω για τον τίτλο, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ρώτα το παραμύθι. Ο τίτλος σου. Ο τίτλος έχει... με βάση το παραμύθι έχει πει πολλά πράγματα και στους μεγάλους και στα παιδιά και είναι το καταλληλότερο μέρος, κατά την άποψή μου, για να ζητήσουμε την αλήθεια. Άρα κρύβει αλήθειες ένα παραμύθι, έτσι. Και έτσι το έχεις γράψει έχοντας αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Ναι, αλήθειες που στολίζονται με δράκους, με πριγκίπισες, με γορδόνες, μάγισσες, όλα αυτά. Αλλά τα μηνύματα είναι και διαχρονικά και αληθινά. Και οι καλύτεροι για να λάβουν την αλήθεια για μένα είναι τα παιδιά μου. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις λίγο... αν από μικρός ασχολούσουν, αν σου άρεσε να γράφεις, αν ασχολούσουν με την συγγραφή και πώς έφτασες στο σημείο να γράψεις ένα παραμύθι, το οποίο έτσι απευθύνεται, το υπενθυμίζω, και σε μικρούς και σε μεγάλους. Στα 18 άρχισα. Όταν πρωτοπήκα στο πανεπιστήμιο, άρχισα από τα ποίηματα. Αλλά τα άφησα σύντομα, γιατί... δεν μου τέριαξαν και παραμύθια άρχισα να γράφω για να στείλω σε ένα διαγωνισμό που είχα αποσπάσει και μια μικρή διάκριση, εδώ τοπικό του Ρεθύμνου. Η ιδέα μου ήρθε απλά επειδή είχα ζωγραφίσει ένα σκίτσο. Είναι τόσο απλό. Είχα ζωγραφίσει ένα σκίτσο για εκεί που μίλαγα με κάποιο φίλο και μου ήρθε μια ιδέα και το ένα παραμύθι έφερε άλλα 14-15, μέχρι μετά από 10 χρόνια αποφάσισα να τα πάω σε έναν εκδοτικό οίκο. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι έχεις γεννηθεί το 1990 στα Χανιά και σπούδασες στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Έκανες το μεταπτυχιακό σου στον τομέα της φιλοσοφίας και από το 2017 εκπονείς διδακτορική διατριβή πάλι πάνω στη φιλοσοφία. Η σχέση σου έτσι με το χώρο, από ό,τι καταλαβαίνω, με τα φιλολογικά, με τα φιλοσοφικά, σε βοήθησε πολύ σε αυτό, έτσι, οι σπουδές πάνω στο αντικείμενο αυτό, είναι σχετικές. Ναι, στη σύνταξη και τη διάρθρωση του λόγου και το λεξιλόγιο οπωσδήποτε χρειάζεται. Αλλιώς πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος για να το κάνει μαζί σου. Δηλαδή, δεν είναι... οι ιδέες μπορεί να είναι πρωτότυπες του καθένα. Δεν έχει να κάνει με τις σπουδές. Απλά, αν έχεις και φιλολογικές γνώσεις, είναι ακόμα πιο εύκολη η διαδικασία. Τι σε εμπνέει για να γράφεις κάθε φορά που γράφεις ένα παραμύθι, τι είναι αυτό που σε εμπνέει?
Συνήθως παίρνω εικόνες μέσα από τη ζωή μου, από εκεί έχω τα ενάψματα και τα δίνω με τα χρώματα του παραμυθιού. Δηλαδή, οποιαδήποτε εμπειρία που μπορεί να έχω δεν έχει... ή ό,τι μου λέει και η φαντασία μου κάθε φορά, αλλά κυρίως θα του λέω από την καθημερινότητά μου. Κάποιες φορές συζητάω ένα ζήτημα και λέω αυτό έγινε το ωραίο παραμύθι, τη φιλία για παράδειγμα. Την οποία τη μεταφέρω να την πω στα παιδιά, γιατί οι αξίες για μένα πρέπει να φυτεύονται και ο σπόρος μπαίνει στα παιδιά, που είναι ακόμα ένας παρθένος χώρος για να φυτέψεις τέτοιους σπόρους. Σωστά. Είναι, τα παιδιά είναι και πιο εύπλαστά και μπορείς να τα πλάσεις και να τους δώσεις τα μηνύματα και τα νοήματα που θες πολύ πιο εύκολα και με ένας πολύ εύληπτος τρόπος είναι ακριβώς να τους διαβάσεις ένα παραμύθι που θα είναι κοντά σε αυτά που ξέρουν και που τους αρέσουν, για παράδειγμα σε μία πριγκίπισσα, σε μία νεράιδα, για παράδειγμα σε τέτοιους χαρακτήρες, αλλά που από πίσω θα στέλνουν σημαντικά μηνύματα. Τι μηνύματα θες να στείλεις μέσα από τα παραμύθια σου? Και από αυτό εγώ που έχω μπροστά μου είναι να πούμε διαφορετικές ιστορίες, είναι ένα κεφάλαιο έτσι διαρθρωμένο το βιβλίο, να έχει διαφορετικές ιστορίες. Τι μηνύματα στέλνει κάθε ιστορία? Το γενικό μήνυμα το οποίο υπάρχει και στα τέσσερα παραμύθια είναι η αξία του παραμυθιού, αυτό που λέει και ο τίτλος. Mm-hmm. Διότι και κάθε ιστορία έχει σαν κοινό μοτίβο το παραμύθι. Σκέψου, είναι ένα παραμύθι για τα παραμύθια το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Τώρα η κάθε ιστορία ξεχωριστά δίνει τα δικά της μηνύματα. Δηλαδή ανάλογα και πάλι μέσα από τα παραμύθια κάπου τονίζεται... ότι οι παλιές ιδέες μπορούν να αντικατασταθούν με καινούργιες και αυτό μέσα στα παραμύθια πάλι, για τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά, για την αξία της ειρήνης που είναι στο τελευταίο παραμύθι. Λοιπόν, πραγματικά με προλαβαίνεις και αυτό ήθελα να πω και θα μου επιτρέψεις να δώσω και κάποια από τα αποσπάσματα έτσι, του βιβλίου. Το τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο παραμύθι λέγεται «Τα δώρα της ζωής» και είναι πραγματικά... μία γροθιά στο στομάχι, δεν ξέρω, ένα χαστούκι για να μας κάνει αυτό το παραμύθι να ξυπνήσουμε όλους. Όταν το διάβασα πραγματικά, εκεί που ήμουν ήρεμη και χαλαρή, αφού είχα διαβάσει τις προηγούμενες ιστορίες, εκεί λίγο μεταρακούνησες, πρέπει να πω. Και χαρακτηριστικά, και χαρακτηριστικά μιλάς για την εξέλιξη της ζωής και των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Ναι, το συγκεκριμένο παραμύθι έχει σκοπό να εντοπίσει τις αιτίες του πολέμου. Και του πολέμου και το πόσο χάριστος είναι ο άνθρωπος, ναι. Ότι τα έχει όλα και δεν του φτάνει τίποτα εν τέλει. Και αυτό μπορούμε να το αναγάγουμε και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και γενικότερα στο πώς ζούμε και στο πώς έχουν φτάσει οι λαοί να αλληλοσπαράσονται ο ένας με τον άλλον. Ναι. Ναι, το συγκεκριμένο παραμύθι, μάλιστα μια και το λες, θεωρήθηκε παρακινδυνευμένο, γιατί κάνει λόγο σε πολιτική και θρησκεία και ίσως και κατηγορηθεί για άθεα μηνύματα, για τέτοια πράγματα, αλλά εγώ δεν είχα πραγματικά τέτοιο σκοπό. Εγώ μίλαγα για το σεβασμό που πρέπει να έχουν οι λαοί στη διαφορετικότητα. Δηλαδή η έλλειψη αυτού του σεβασμού για μένα είναι ένα από τα βαθιά αίτια του πολέμου, πέρα από τα συμφέροντα που υπάρχουν. Εννοώ ατοπικά στον καθένα. Λοιπόν, για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει, θα μου επιτρέψει Παναγιώτη, λέει χαρακτηριστικά ότι μια φορά και ένα καιρό ήταν η ζωή. Ήταν μια γριά και σοφή γυναίκα που έβλεπε τους ανθρώπους και ήθελε να τους βοηθήσει. Έλεγε ότι δεν ήταν δυνατόν να συνεχίζουν έτσι. Θα έπρεπε κάτι να κάνει για να γίνει η ζωή τους πιο όμορφη, πιο καλή, να κάνουν βήματα μπροστά. Κάλεσε λοιπόν τη φίλη της στην Πρόοδο, όπου άλλοι την ονόμαζαν και εξέλιξη. Ήρθε η εξέλιξη, τους έφερε τα δώρα της, αργότερα κάλεσε για παράδειγμα την επιστήμη, έφερε και αυτή τα δώρα της, μέχρι που τελικά ο κόσμος άρχισε να γίνεται αχάριστος, αυτό που λέγαμε. Θέλω να πω ότι απλώς καταλήγει το βιβλίο. Δεν υπήρχε, λέει, έκανε πολλά. Θέλω ο κόσμος να το πάρει το βιβλίο και να το διαβάσει. Λέει χαρακτηριστικά όμως, έκανε πολλά η ζωή για τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε πια άλλη λύση. Η ζωή κουράστηκε. Κάθισε στην πολυθρόνα της και άρχισε να λέει, μα γιατί τόσο αχάριστοι είναι, δεν πήρανε τόσα εκπαίδευση, επιστήμη, τεχνολογία. Γιατί το κάνουν όλο αυτό, δεν μπορώ πια να τους βοηθήσω, δεν έχω τίποτα. Εκτός αυτό είναι. Φώναξε και έτρεξε σε ένα παλιό μπαούλο. Το άνοιξε και έβγαλε δύο δικά της δώρα, τη λογική και τα αισθήματα.
Τότε μοίρασε τη λογική, την αγάπη, το σεβασμό και κάθε όμορφο συνέστημα στους ανθρώπους. Όμως δεν έφταναν για όλους. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι που πήραν τα δώρα σταμάτησαν τους πολέμους. Είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα. Είναι ακριβώς όλοι τα ίδια έχουμε, αυτό που είπες, λίγο πολύ, αναλόγως το που μπορεί να γεννιόμαστε, γιατί κάποιος που μπορεί να γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα και να έχει όλα τα καλά, ένα παιδάκι στην Αφρική εννοείται δεν έχει ούτε τα αυτονόητα. Ωστόσο, είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε αυτά. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι έτσι όπως το είπες και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, μια και το διάβασες δηλαδή, θέλει να σπάσει, να στυλιτεύσει ένα κλισέ που λένε χρόνια τώρα, ας πούμε, να στο πω εκλεκευμένα, IQ ή EQ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή, τα συναισθήματα τα βάζω παράλληλα με τη νοημοσύνη του ανθρώπου, γιατί αυτά κανείς δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να συνυπάρχουν. Σε διάφορα σεμινάρια τα έχουν σαν αντίπαλους, τι περισχύει στον άνθρωπο. Δηλαδή, πρέπει και η λογική να καλλιεργείται παράλληλα με την ευαισθησία για μια σωστή προσωπικότητα. Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με παιδιά. Δεν μπορείς να δίνεις έμφαση στο ένα από τα δύο. Εγώ εκεί κινήθηκα, γιατί αυτό το έγραψα πριν από 3-4 χρόνια δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, που τώρα που είσαι πιο όριμος και είδες έτσι, και τις αντιδράσεις, πήρες τις κριτικές του κόσμου, φαντάζομαι τους άρεσε αρκετά έτσι, αυτό που διάβασαν. Τι θα έγραφες, τι θα ήταν το επόμενο που θα έγραφες, και δεν ξέρω αν έχεις γράψει κάτι, αν υπάρχει κάτι στα συρτάρια σου. Το συγκεκριμένο διάστημα γράφω και πάλι, αλλά γράφω κάποια θεατρικά έργα που είχα κάποιες ιδέες. Τα δύο τελευταία χρόνια είμαι σε μια θεατρική ομάδα. Mm-hmm. Και μέσα από αυτά τα μαθήματα βρήκα και αυτό το είδος ότι μπορούσα, γιατί νόμιζα ότι πάντα ήθελα, αλλά δεν είχα τα όπλα να το αγγίξω. Τώρα που έμαθα δύο πράγματα, πραγματικά βλέπω ότι μου πάει καλά και αυτό. Για επόμενα παραμύθια έχω κάποιες ιδέες, αλλά δεν τις έχω βάλει στη σειρά. Μάλιστα. Πάντως υπάρχει αρκετό υλικό μέσα στα συρτάρια σου? Υπάρχει, ναι. Πάντα υπάρχει. Ήταν εύκολο τώρα όλο αυτό? Παναγιώτη μου, με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχεις φύγει λίγο από το πλάνο, να σε βλέπουμε λίγο. Πολύ ωραία. Εκεί είσαι πολύ καλά, νομίζω. Εκεί είσαι πολύ καλά για να σε βλέπουμε. Άλλα σχέδια που έχεις, άλλα πράγματα που ίσως θες να κάνεις? Συγγραφικά. Συγγραφικά. Και θέλω λίγο να μας πεις και το πώς κατάφερες, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και πολλά παιδιά δεν μπορούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Πώς κατάφερες να εκδώσεις αυτό το βιβλίο? Ναι, μιας και το λες αυτό, ήθελα να πω και σε συνδυασμό με αυτό και δύο λόγια για τον εκδοτικό οίκο. Είναι οι εκδόσεις Ραδάμανθης. Είναι τοπικές, είναι τρέχουν στα Χανιά. Έχουν 3 χρόνια λειτουργίας και έχουν ήδη 36 βιβλία νέων συγγραφέων στο ενεργητικό τους. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια συνεργασίας εκδότη και συγγραφέα για να μπορεί να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Βέβαια η εμβέλειά του σε πληροφορία είναι τοπική, αλλά δίνει και δυνατότητα μέσα από διάφορα site να κυκλοφορούν τα βιβλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάντως, από εκεί, μέσω τη βάση, καταλαβαίνεις, λίγο συγγραφέας, λίγο εκδότης, καταφέρνεις σιγά-σιγά να βγάλεις μια δουλειά, γιατί στους μεγάλους εκδοτικούς οίκους τα πράγματα είναι δύσκολα. Για έλα ξανά προς το κέντρο να σε βλέπουμε, γιατί σε χάσαμε πάλι. Πολύ ωραία. Άρα υπάρχουν τρόποι, αν κανείς το κυνηγήσει και το ψάξει, να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, έτσι? Ναι, ναι. Ναι, ειδικά, εντάξει, για τους νέους συγγραφείς είναι δύσκολα, αλλά δεν πρέπει να τα παρατάνε. Χρειάζεται υπομονή. Τι μήνυμα θες να στείλεις στα νέα τα παιδιά που ίσως έχουν όνειρο να δουν ένα δικό τους βιβλίο, να παίρνει σάρκα και οστά? Δύο μηνύματα. Να μην το παρατήσουν ποτέ και να γράφουν ό,τι θέλουν, όχι ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Να μην πει κανείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Να μην ουσιαστικά κάποιος για χάρη του να πουλήσει ή να γράψει ένα βιβλίο έτσι που θα αναλάβει να το εκδώσει κάποιος εκδοτικός μεγάλος, να μην χάσει το προσωπικό του χαρακτήρα έτσι και το προσωπικό του γράψιμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι και αυτή μια παράμετρος που μπαίνει έντονα στις μέρες μας, που είναι δύσκολες έτσι στα πλαίσια της κρίσης. Εντάξει,
Προφανώς και κάθε συγγραφέας θέλει να πουλήσει, έτσι. Απλά δεν θα πουλήσει, δεν είναι ο μόνος τρόπος να γράψει ό,τι θέλουν να ακούσουν πολλοί. Είναι να ψάξει και να βρει το κοινό του. Αυτό είναι το δύσκολο. Μάλιστα. Μας είπες ότι έχεις ξεκινήσει να γράφεις και θεατρικά έργα και μακάρι να δούμε και κάποια παράσταση, έτσι, να παίρνει και αυτό σαρκά και οστά και να μετατρέπονται και σε παραστάσεις, το ευχόμαστε ολόκαρδα. Τι άλλο θα μπορούσες να γράψεις? Έχεις μπει καθόλου στο μυαλό σου να το δουλέψεις αυτό? Να, για παράδειγμα, είπες τα ποίηματα, κάποια ποιητική συλλογή δεν σου τέριαξε, δεν σου άρεσε. Κάτι άλλο, κάποιο μυθιστόρημα ίσως θα σου τέριαξε? Έχω και μία κουβέλα στα σπαγιά. Mm-hmm. Απλά την έχω βάλει στην άκρη. Για αυτή θέλει το χρόνο της. Το έχεις παγώσει λίγο, ε. Τι? Το έχεις παγώσει λίγο, λέω. Το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Το έχω αφήσει λίγο, είναι θέμα συγκυριών και εποχής. Αλλά σίγουρα θα το ολοκληρώσω και αυτό κάποια στιγμή. Μάλιστα. Τι μήνυμα, έλα μου προς το κέντρο, μπράβο, τι μήνυμα θέλεις να στείλεις με αφορμή έτσι που τα είπαμε σήμερα στον κόσμο που μας παρακολουθεί και επειδή κάποιοι ρωτάνε πού μπορούν να βρούνε το παραμύθι σου, το βιβλίο σου? Ναι, επειδή μπορείτε, όπως είπα και πριν, μόνο στα Χανιά, μπορεί κάποιος να το παραγγείλει μέσα από το Scrooge, τον Ιαννό, την Πρωτοπορία και διάφορα τέτοια site. Ωραία. Άρα, γκουγκλάρουν και βρίσκουν τους τρόπους. Ρώτα το παραμύθι είναι ο τίτλος του βιβλίου και μπορούν να το αναζητήσουν. Στο ίντερνετ βγαίνει έτσι. Στο ίντερνετ. Πάρα πολύ ωραία. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Σε σχέση με το παραμύθι, σίγουρα ότι δεν είναι μόνο για παιδιά. Και αυτό που λέω στον τίτλο, ότι καλό είναι να το ρωτήσουν. Mm-hmm. Μάλιστα. Να το ρωτάνε παραπάνω. Το παραμύθι είναι ένα είδος που δεν είναι, από όσο γνωρίζω, δεν είναι σε άνθηση. Απλά παραμένει διαχρονική αξία και πέρα από τα κλασικά παραμύθια με τον πλούτο, με τον πρίγκιπα, την πριγκίπισσα, το καλό τέλος του παραμύθι δεν είναι πάντα όταν γίνει το ήρωας πλούσιος, όταν βρίσκει παλάτια. Το θάρρος δεν είναι μόνο των αντρών. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υποθούν στα παραμύθια, γιατί τα παιδιά σιγά σιγά απομακρύνονται, αλλά οι παραμυθογράφοι έχουν και αυτή τη δική τους υποχρέωση. Σταθούν ανάλογα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Θα χαρώ να μας ξαναπασχολήσεις, να έχουμε σύντομα και κάτι καινούριο και να τα ξαναπούμε με αφορμή κάποιο νέο σου βιβλίο. Θα χαρώ πολύ και στο έχω πει και σου έχω κάνει και έτσι σε έχω προτρέψει να μας έρθεις, μιας και θέλω να το πούμε αυτό, έλκεις την καταγωγή σου από την Ήπειρο και εγώ θα χαιρόμουν να ερχόσουν και πραγματικά στο λέω να αναλάβω εγώ την παρουσίαση του βιβλίου. Για πες μας, από πού είναι η καταγωγή σου? Από την Πρέβεζα, από το Δήμο Λούτο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα σίγουρα και εκεί θα έχει συγγενείς που θα μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και φίλους. Άρα να στείλουμε τα φιλιά μας και στην Πρέβεζα, αλλά και στην Κρήτη όπου μένεις, έτσι. Εκεί έχεις μεγαλώσει, έχεις γεννηθεί στα Χανιά. Στα Χανιά συνεχίζεις και μένεις. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, έτσι. Μετά τα Γιάννενα. Είναι εξαιρετικά, είναι εξαιρετικά τα Χανιά. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσετε ωραία και εσείς εκεί, αλλά και ο κόσμος που μας παρακολουθεί να του στείλουμε αυτό το μήνυμα, να επιλέξει φέτος την παραλία, να έχει μαζί του κάποιο βιβλίο και στο βουνό όπου και αν βρεθεί, όπου και αν επιλέξει να περάσει κάποιες μέρες χαλάρωσης, να πάρει ένα βιβλίο, να ενισχύσει ένα νέο συγγραφέα και να διαβάσει όμορφα πράγματα. Παναγιώτη, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό σου καλοκαίρι. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για την παραίτσα που μας κάνετε κι εσείς και σας κάνουμε κι εμείς. Θα τα ξαναπούμε αύριο μεσημέρι Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ωστόσο, δεν φεύγετε από το Ήπειρος TV1, έρχεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, αλλά και στις 8 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Γιώτα Σταύρο. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.